Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε είναι Παρασκευή 4 Οκτωβρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Η σημερινή μέρα σηματοδοτείται από την παρουσία στην Κομοτηνή του αναπληρωτού Υπουργού ΠΕΚΑ, του κυρίου Καραφάτη. Ενημερωτική λοιπόν εκδήλωση για τον νέο νόμο περί αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης, του νόμου δηλαδή 4178 του 2013, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης από το ΙΠΕΚΑ σε συνεργασία με το ΤΕ Θράκης. Θα πρέπει να πούμε ότι μαζί με τον αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ ήταν και ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτης Αλεξιάδης, η προϊσταμένη του Τμήματος Πρώτης Διεύθυνσης Οικοδομικού Κτηριολογικού Κανονισμού, κυρία Βρυδίκη Γαρδίκη, και ο νομικός συνεργάτης ΤΕ και μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και του ΠΕΚΑ, ο κ. Κωνσταντίνος Καρατσόλης. Στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση για το νέο νόμο περί αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης, νόμος 478 του 2013, από το ΙΠΕΚΑ σε συνεργασία με το ΤΕ Θράκης, παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη, του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΙΠΕΚΑ Σωκράτη Αλεξιάδη, της προϊσταμένης τμήματος Α της Διεύθυνσης Οικοδομικού Κτηριολογικού Κανονισμού Ευρυδίκης Γαρδίκη και του νομικού συνεργάτη ΤΕ και μέλους Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών και ΙΠΕΚΑ Κωνσταντίνου Καρατσόλη. Από σήμερα ξεκινάει μια περιοδία ενημέρωσης από πλευρά του Υπουργείου σχετικά με την εφαρμογή του νέου νόμου για την καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης και περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο όχι μονάχα νομοθετεί ένα συγκεκριμένο νομοθέτημα για επίλυση προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες, αλλά βγαίνει και προς τα έξω ακριβώς για να υποστηρίξει, να ενημερώσει και να βοηθήσει στην σωστή εφαρμογή αυτού νομοθετήματος. Ο νόμος για τα αυθαίρετα προσδοκούμε να είναι μια οριστική λύση στο ζήτημα της αυθαίρετης δόμησης που ταλανίζει για πάρα πολλά χρόνια την ελληνική κοινωνία. Νιώθουμε ότι είναι και μια μεγάλη τελευταία ευκαιρία για τους πολίτες να υπαχθούν στις διατάξεις του νέου νόμου, να αναβαθμίσουν και διασφαλίσουν το περιουσιακό τους δικαίωμα και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουν να συμβάλλουν στην οριστική λύση. Γιατί μέσα από την καταγραφή και την υπαγωγή της αυθαίρετης δόμησης η πολιτεία θα έχει μια πλήρη καθαρή εικόνα σε σχέση με τον δομημένο χώρο και θα βοηθηθεί πάρα πολύ στην χάραξη και εφαρμογή μιας συγκεκριμένης περιβαλλοντικής πολιτικής. Και είναι πολύ σημαντικό και να πω και να τονίσω ότι όσο πιο γρήγορα έρθουν οι πολίτες και υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου, τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα ωφέλη για αυτούς. Ήδη ισχύει εδώ και ένα μήνα ο νέος νόμος. Τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής είναι ενθαρρυντικά. Υπάρχει μεγάλη προσέλευση πολιτών να υπαχθούν στις διατάξεις του νέου νόμου. Βγάζουμε κάθε 15 μέρες, το Υπουργείο ενημερώνει για τον αριθμό των υπαγωγών και θεωρούμε ότι όσο περισσότερο ενημερωθεί ο πολίτης, και ακριβώς αυτό το στόχο έχει και η σημερινή εκδήλωση εδώ πέρα, να ενημερωθούν κυρίως οι μηχανικοί και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τα ζητήματα των αυθαιρέτων, να ξεκαθαριστούν ζητήματα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το νομοσχέδιο αυτό ακουμπά ένα πολύ σύνθετο και πολυμετρικό πρόβλημα με πάρα πολλές παραμέτρους, γεννώνται πολλά ερωτήματα και ακριβώς αυτός είναι και ο στόχος αυτών των ημερίδων, να βγούμε προς τα έξω, να ανοίξουμε έναν διαδραστικό διάλογο κυρίως με τους μηχανικούς που είναι τα εργαλεία που έχουν οι πολίτες για τα ζήτημα της αυθαίρετης δόμησης και να μπορέσουμε να λύσουμε πολύ πιο άμεσα και αποτελεσματικά οποιαδήποτε ερωτήματα. Βεβαίως θα υπάρχουν οι εγκύκλοι, αλλά προσδοκούμε να έχουμε όσο γίνεται λιγότερους εγκυκλίους για να μπορέσουμε να δίνουμε άμεσα απαντήσεις στα προβλήματα και στα ερωτήματα που θέτουν οι μηχανικοί για να μπορέσει να εφαρμοστεί πολύ πιο αποτελεσματικά και γρήγορα ο νόμος. Ο αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης μίλησε και για το ιδιαίτερο καθεστώς της τακτοποίησης αυθαιρέτων στη Θράκη. Στη Θράκη μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν αρκετά ωφέλη μέσα από αυτό το νόμο. Το βασικότερο είναι ότι οι κάτοικοι της Θράκης απολαμβάνουν που έχουν αυθαίρετες κατασκευές μια έκπτωση 80%, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ούτως ή άλλως ο νόμος προβλέπει σημαντικές εκπτώσεις για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, αλλά ιδιαίτερα για τους κατοίκους της Θράκης έχει προβλεφθεί αυτό. Επίσης είναι πολύ σημαντικό η λύση που δίνουμε σχετικά με τα τεμένη και τους λατρευτικούς χώρους και ακριβώς είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Ένα μεγάλο και σημαντικό κομμάτι επίσης είναι αυτό που αφορά κατασκευές οι οποίες είναι
στο Δέλτα του Εύρου, σε παράκτιες περιοχές. Και υπάρχουν και, και άλλες, και ένα κομμάτι σημαντικό είναι σε συγκεκριμένο βιοτεχνικό πάρκο δώσαμε μια λύση. Βοηθήσαμε την επιχειρηματική κοινότητα να παντρέψει την ανάγκη σε συγκεκριμένη στην πόλη της Ξάνθης να απεμπλοκεί το κυκλοφοριακό της Ξάνθης και παράλληλα μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βρουν έναν χώρο να στεγαστούν λίγο έξω από την Ξάνθη, πετυχάνοντας ένα διπλό στόχο από συμφόρηση του κέντρου της κυκλοφορίας στην Ξάνθη από τη μία πλευρά και τη δυνατότητα επιχειρηματικής ανάπτυξης μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων που τόσο ανάγκη έχουν να στηριχθούν από την άλλη. Πιστεύουμε δηλαδή ότι και για την περιοχή της Θράκης ιδιαίτερα αυτός ο νόμος έχει πολλά ωφέλη. Προσδοκούμε να λειτουργήσει καταλυτικά σε μια εποχή που γνωρίζουμε ότι χυμάζεται η ελληνική κοινωνία, δοκιμάζεται η ελληνική κοινωνία. Είμαστε σε μια μεταβατική φάση, δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία, όμως προσπαθούμε μέσα από συγκεκριμένα νομοθετήματα με κύριο χαρακτηριστικό να είναι άμεσα εφαρμόσιμα, να δίνουν συγκεκριμένες λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα πολιτών. Να πάρουν μια ανάσα οι πολίτες και νομίζουμε ότι το επιτυχάνουμε αυτό. Για την ενημερωτική εκδήλωση μίλησε και ο πρόεδρος του ΤΕΑ Θράκης, Νίκος Παπαθανασίου. Θεωρούμε ότι αυτοί οι νόμοι μεταυθαίρετα θα πρέπει επιτέλους να τελειώσουν. Θα πρέπει αυτό νομοτελειακά να κλείσει το θέμα των αυθαιρέτων, ούτως ώστε και η πολιτεία να αποκτήσει τη χαμένη αξιοπιστία της με τη δημιουργία συνεχών νέων γενιών αυθαιρέτων και επιτέλους ο νομοταγής πολίτης που ακολουθεί αυτά που επιβάλλει ο νόμος να μην αισθάνεται ανόητος και αδικημένος σε σχέση σε αυτούς που παραβατούν και στη συνέχεια νόμους περί αυθαιρέτων τους δίνει τη δυνατότητα με πολύ λιγότερα χρήματα να τακτοποιήσουν τις αυθαίρετες κατασκευές. Και σε κάθε περίπτωση επισημαίνουμε ότι δεν είναι δυνατόν η απομείωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος αλλά και η ασφάλεια των κτηριακών εγκαταστάσεων και κατά συνέπεια των πολιτών να καλυφθούν με μέτρα που παίρνονται εκ των υστέρων. Επίσης, εάν εκτός από τα νομοθετικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν για να κλείσουν τη δυνατότητα δημιουργίας νέων γενιών αυθαιρέτων, άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να κλείσουν και οι γενουσιεργές αιτίες που προκαλούν τα αυθαίρετα και αυτά κυρίως έγκυται σε κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα όσο θα υπάρχουν. Πληθυσμιακές ομάδες στη χώρα μας, οι οποίες είναι κάτω από τα όρια τα ανεκτά επιβίωσης, αντιλαμβάνεστε, δεν θα μπορούν θα προσφεύγουν συνεχώς στην κατασκευή νέων αυθαιρέτων κατασκευών. Επομένως, θα πρέπει η πολιτεία να φροντίσει για δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος και την αύξηση του εισοδήματος των πολιτών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια με τις οικονομικές πολιτικές όλοι γνωρίζουμε το πόσο έχουν θυκθεί. Επίσης, θα πρέπει να προηγηθεί και, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον να καλυφθεί εγκαίρως η έλλειψη χωροταξικού και υπολογιστικού σχεδιασμού στη χώρα. Θα πρέπει να σημειώσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι ο κύριος Καλαφάτης, σε ερώτηση που του απίθυναν δημοσιογράφοι σχετικά με το ζήτημα του χρυσού, απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε απάντηση. Μάλιστα, έφυγε βιαστικά προς τον χώρο της ημερίβας, χωρίς να έχουμε τίποτα περισσότερο γύρω από αυτό. Και πάμε τώρα σε ένα ακόμη θέμα, το οποίο αφορά στο Δήμο της Κομωτινής, που σε συνεργασία με την ΟΤΕ Κοσμοτέ ξεκίνησαν τη λειτουργία του αυτοματοποιημένου συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων. Τα εγγένεια πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα στο πάρκο της Περιφέρειας και ακολούθησαν δράσεις σωματομέτρησης, ποδηλατοβόλτες, ενώ δόθηκαν και αναμνηστικά δώρα και έντυπο υλικό. Ξεκίνησε η λειτουργία του αυτοματοποιημένου συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων με πρωτοβουλία του Δήμου Κομωτινής και σε συνεργασία με την ΟΤΕ Κοσμοτέ. Τα εγγένεια του συστήματος πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου στο πάρκο της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχουμε εδώ και 2-3 χρόνια που έχουμε ξεκινήσει, λίγοι στην αρχή, περισσότεροι στη συνέχεια και όλο και περισσότεροι πολίτες αυτής της πόλης μαζί με τη Δημοτική Αρχή να προσπαθούμε να κάνουμε την πόλη μας πιο ανθρώπινη. Να απαλλαχτούμε από συνήθειες που την κάνουν την πόλη μας λιγότερο ανθρώπινη και λιγότερο φιλική. Και οπωσδήποτε το ποδήλατο, η χρήση του ποδήλατου είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Εκεί οδηγούν και οι ποδηλατόδρομοι και η προσπάθειά μας να τους κάνουμε και περισσότερους και καλύτερους. Εκεί οδηγεί και αυτή η προσπάθεια μέσα από τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου κατάφερε ο Δήμος χωρίς να επιβαρύνει τους δημότες του ούτε με ένα ευρώ. Να προμηθευτεί αυτό το σύστημα και τα ποδήλατα πριν από λίγους μήνες. Στη συνέχεια ήρθαμε μας έγινε πρόταση και την αποδεχτήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα προκειμένου να γίνει η διαχείρισή του μέσα από εταιρεία η οποία επίσης δεν θα επιβαρύνει τον Δήμο μας καθόλου. Και ο ΟΤΕ με την Κοσμοτέ δίνουν την ευκαιρία ως χορηγή αυτής της ενδιάμεσης
εταιρείας να πετύχουμε αυτό το στόχο μας. Σήμερα γενιάζουμε αυτή την προσπάθεια των ποδηλάτων, των κοινόχρηστων ποδηλάτων του Δήμου Κομωτινής. Είναι κάτι το οποίο γίνεται σε κάποιες πόλεις της πατρίδας μας, έχει γίνει στην Καρδίτσα και εμείς είμαστε δεύτερη πόλη τώρα που το εγγενιάζουμε και αισιοδοξώ ότι θα το αγκαλιάσουν οι δημότες, όχι μόνο οι δημότες και οι επισκέπτες της Κομωτινής, γιατί θα υπάρχει δυνατότητα μέσα από αυτά τα κιόσκια που βλέπετε εκεί να γίνεται χρήση των κοινόχρηστων ποδηλάτων και από επισκέπτες που δεν έχουν προμηθευτεί την κάρτα, μόνιμη κάρτα χρήστη από το Δήμο, αλλά έχουν μια πιστωτική κάρτα και μπορούν να βάζουν τα στοιχεία τους σε αυτά τα κιόσκια και να χρησιμοποιούν το ποδήλατο το οποίο θα παίρνουν κατά την δική τους έτσι εκτίμηση. Εγώ να ευχηθώ να πετύχει αυτό το μέτρο, να το αγκαλιάσουν οι συμπολίτες μας, να αγκαλιάσουν το ποδήλατο, να αγκαλιάσουν τους ποδηλατόδρομους. Βέβαια, θα πρέπει όλοι μας να αλλάξουμε συνήθειες, οι ποδηλάτες, οι οδηγοί, οι πεζοί. Εμείς ο Δήμος να διορθώσουμε τα λάθη που γίνονται, γιατί βελτιώνεσαι διορθώνοντας τα όποια λάθη, είτε στην κατασκευή είτε στη λειτουργία αυτών που κάνουμε. Και στα επόμενα χρόνια, περισσότερο τα παιδιά και οι νέοι να αξιοποιήσουν οτιδήποτε κάνει πιο βιώσιμη την πόλη μας. Μία από τις δράσεις ήταν η δράση σωματομέτρηση. Ειδικό μηχάνημα επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να σωματομετρηθούν από ειδικό προσωπικό. Τα στοιχεία που θα προκύπτουν από τις μετρήσεις θα επεξεργάζονται την ίδια στιγμή από ειδικό λογισμικό, όπου και θα προκύπτουν τιμές. Η εφαρμογή των τιμών αυτών μετρήσεις θα δίνουν στο ποδηλάτη τη σωστή θέση οδήγηση πάνω στο ποδήλατο. Ο όμιλος ΟΤΕ έχει από πολύ νωρίς αγκαλιάσει τα ποδήλατα. Θεωρεί το ποδήλατο είναι μια απάντηση στην κρίση που βιώνουμε σήμερα σαν η χώρα μας, σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Γι' αυτό κάνει πάρα πολλές δράσεις γύρω από το ποδήλατο. Το στηρίζει και από την πλευρά των έργων για την υποστήριξή του, αλλά και της εκπαίδευσης. Και έτσι έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα που είναι την υποστήριξη του bike sharing που γίνεται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Αγκαλιάζουμε η Κομωτινή και το Δήμο της Κομωτινής, προσπαθώντας να ενθαρρύνουμε τη χρήση του ποδηλάτου αυτούς πολίτες που δεν έχουν εκτεθεί, δεν έχουν δικό τους ποδήλατο και θέλουν να χρησιμοποιήσουν το δημόσιο ποδήλατο. Πιστεύουμε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση αυτή του Δήμου. Θα την αγκαλιάσουν οι πολίτες και να συνεχίσουμε όλοι έτσι μαζί να έχουμε ένα καλύτερο τρόπο μετακίνησης μέσα στην πόλη αυτή. Βλέπουμε ότι έχετε ξεκινήσει μόνοι σας την προσπάθεια. Εμείς ερχόμαστε να την ενισχύσουμε. Η Κομωτινή είναι μια πόλη η οποία προσφέρεται για ποδήλατο. Δεν θα σταθώ τόσο σε διάφορα που έχω ακούσει σήμερα ότι οι κλιματικές συνθήκες δεν ευνοούν τον ποδηλάτη να βγει να ποδηλατήσει. Να θυμηθούμε ότι πολύ κρύο υπάρχει και στο Άμστερνταμ και στην Κοπεχάγη και στη Στοκχόλμη και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, γιατί και ας λένε ότι δεν είμαστε Ευρωπαίοι. Και υπάρχει μια πολύ δραστήρια ομάδα, οι ποδηλάτες Κομωτινής on Bikes. Υπάρχει ο Θράκας Υπέας. Είναι δύο πολύ δυνατές ομάδες. Υπάρχει το υπόβαθρο για να γίνει και να στηθεί κάτι πάρα πολύ καλό με το ποδήλατο στην πόλη της Κομωτινής. Τα συστήματα αμίσθωσης ποδηλάτων, όπως και το σύστημα αμίσθωσης ποδηλάτων του Δήμου Κομωτινής, είναι σε 6 σημεία όπου ο πολίτης μπορεί με μια εγγραφή στο Δημαρχείο να έχει πρόσβαση σε μια ηλεκτρονική κάρτα και φορτίζοντας αυτή την κάρτα με χρόνο χρήσης στην ουσία, να πάει να πάρει ένα ποδήλατο κάνοντας μια πάρα πολύ απλή κίνηση, παίρνοντας την κάρτα που έχει στο σταθμό και ξεκλειδώνοντας ένα ποδήλατο, να κάνει τη βόλτα του και να το παραδώσει σε κάποιον άλλο σταθμό και να συνεχίσει αυτό που κάνει. Η διαδικασία της εγγραφής είναι πάρα πολύ απλή, μπορεί απλά με μια φωτοτυπία της ταυτότητάς του να πάρει την κάρτα και από εκεί και πέρα η λογική είναι ότι τα ποδήλατα χρησιμοποιούνται για αστική μετακίνηση, δηλαδή κάποιος να αφήσει κάποιες διαδρομές που θα έκανε έτσι κι αλλιώς με το αυτοκίνητό του και να κάνει τη διαδρομή αυτή με το ποδήλατο έτσι ώστε να απολαύσει καλύτερα τη διαδρομή. Στο Δήμο Κομωτινής μπορεί να πληρώσει, είναι 20 ευρώ το χρόνο για να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία και από εκεί και πέρα μπορεί να βάλει 5 ευρώ, 10 ευρώ ή και 20 ευρώ. Η χρέωση είναι η πρώτη μισή ώρα δωρεάν και η κάθε επόμενη μισή 50 cents. Μισή ώρα δωρεάν χρήση στο ποδήλατο, για να έχετε μια εικόνα, είναι περίπου 7 με 8 χιλιόμετρα ποδηλασίας, που σημαίνει ότι μπορεί εύκολα και δωρεάν να καλύψει μέσα σε ένα μισάρο διαδρομές από σταθμό σε σταθμό, έτσι ώστε να μετακινηθεί.
Και σε αυτή η προσπάθεια, καθότι η νοοτροπία του Έλληνα είναι λίγο παρέξει. Κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή το σύστημα είναι σε 12 πόλεις όλη την Ελλάδα. Λειτουργεί με πάρα πολύ μεγάλη αποδοχή. Οι δημότες της Κομωτινής το ζητάνε εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί έχει εγκατασταθεί. Και θεωρούμε ότι θα πάει σίγουρα παρακάτω και ο κόσμος θα το αγκαλιάσει και θα το δει σαν ένα εναλλακτικό μέσο μετακίνησης. Με τη λήξη των εγγενείων, δόθηκε κίνηση μιας ποδηλατοβόλτας στο κέντρο της πόλης, στην οποία μπόρεσαν να συμμετέχουν ποδηλάτες όλων των ηλικιών με τα ποδήλατά τους αλλά και με τα ποδήλατα του συστήματος. Την αρχή, βέβαια, έκανε ο Δήμαρχος Κομωτινής Γιώργος Πετρίδης. Αναμνηστικά δώρα και έντυπο υλικό μοίραζαν δύο κοπέλες, συγκεκριμένα ποδηλατικά δώρα, ποδηλατοδράση ο Τέκος Μωτέ, έντυπο υλικό σχετικά με το bike sharing και μπαλόνια που είχαν οι ποδηλάτες στην ποδηλατοβόλτα τους. Τη δική τους άποψη εξέφρασαν και εκπρόσωποι των on-bikes και Θράκας Υπέας. Είναι μια μεγάλη μέρα. Επιτέλους το σύστημα μπαίνει σε λειτουργία. Από Δευτέρα ο Δήμος θα μοιράζει τις κάρτες για να μπορούν οι πολίτες να παίρνουν τα ποδήλατα τα ενοικιαζόμενα, να κυκλοφορούν στην πόλη. Η πόλη πλέον έχει αλλάξει, φαίνεται. Ο ποδηλατόδρομος σχεδόν τελειώνει, έχει μείνει ένα πολύ μικρό κομμάτι. Θα βοηθήσει πάρα πολύ να μείνει το αυτοκίνητο στην άκρη και να πάρουμε το ποδηλατό, να κάνουμε καλύτερη την πόλη, να κάνουμε πιο ασφαλές, πιο γρήγορες τις μετακινήσεις μας και φυσικά να ασκηθούμε κιόλας. Θα περπατήσει αυτό το σύστημα, γιατί η νοοτροπία του Έλληνα είναι κάπως παρακλητή. Η νοοτροπία του Έλληνα δεν αλλάζει εύκολα, το ξέρουμε αυτό, το βλέπουμε καθημερινά. Ακόμα και τώρα, που παρόλο που έχουν μειωθεί οι θέσεις θάσμευσης, το αυτοκίνητο κυριαρχεί ακόμα. Χειμωνιάζει, θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Εμείς ευελπιστούμε με τις δράσεις μας, με οτιδήποτε κάνουμε, να φέρουμε τον κόσμο κοντά στο ποδήλατο, να αγαπήσει το ποδήλατο, να το γνωρίσει το ποδήλατο και να δει ότι μπορεί με ασφάλεια πάνω στο ποδηλατόδρομο να κινηθεί με το ποδήλατο. Στηρίζουμε και εμείς, μιλήσαμε και τον Δήμαρχο προχθές που είχαμε μια συνάντηση. Στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Πολλές φορές υπήρχε το πρόβλημα ότι οι ποδηλάτες δεν είχαν χρήματα για να αγοράσουν ένα ποδήλατο. Αυτά τα ποδήλατα είναι για αστική χρήση επιτοπλίστων, είναι τύπου trekking. Εμπιστεύουμε ότι θα δουλέψει το σύστημα. Αρκεί ο κόσμος να γνωρίσει το σύστημα πώς λειτουργεί, δηλαδή το πώς θα το παίρνει, το πού θα το αφήνει, με ποιο τρόπο με τις κάρτες να ενημερωθεί και επί το πλείστον. Και είναι και ένα κομμάτι που αναφορά τη σωστή χρήση των ποδηλατόδρομων, που εδώ πέρα είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, έτσι, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα τόσο από τους αυτοκινητιστές και από τους διοικητές και ποιος χρησιμοποιεί το ποδηλατόδρομο. Και οι κλοπές, που είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στην Κομωτινή, και αυτό πρέπει να δούμε πώς θα το κάνουμε. Ευελπιστώ να είναι εφοδιασμένα με GPS, έτσι ώστε να μην υπάρχει το φαινόμενο να εξαφανιστούν τα ποδήλατα αυτά μέσα σε διάστημα ενός μηνός. Παρ' όλα αυτά, εμείς, σαν Θράκας Υπέας, στηρίζουμε τη χρήση του ποδηλάτου και τη διάδοση του ποδηλάτου στην Κομωτινή και ευελπιστούμε αυτή η ενέργεια να είναι μια καλή αρχή για τη χρήση του ποδηλάτου και να έχει και ακόμα μεγαλύτερη συνέχεια. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να μάθουμε λεπτομέρειες για το τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα της ενεργειακής θωράκισης, για το οποίο θα δοθεί και αύριο το πρωί μια προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου. Έχουμε κοντά μας για αυτό το λόγο ακριβώς τον εκκλησικό γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Κώστα Κατσιμίδα. Καλώς ορίσατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, κύριε Κατσιμίδα. Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας. Γεια σας. Πρόκειται λοιπόν για ένα πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσετε από κοινού με τον αρμόδιο αντιπρίτανη, τον κύριο Μπότσαρη, καθώς κατά τη αφορά και τις φοιτητικές εστίες, έτσι δεν είναι? Ας δούμε λοιπόν την προσέγγιση του και τι μπορεί να περιλαμβάνει. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, στο οποίο εμένα έδωσε και ιδιαίτερη χαρά, γιατί ξαναθυμήθηκε ότι εκτός από πολιτικό πρόσωπο είμαι και μηχανικός και μάλιστα μιας ειδικότητας την οποία έχω εντρυφήσει για αρκετά χρόνια, αυτή την ενεργειακή. Πρόκειται λοιπόν για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το Elimet, το οποίο χρηματοδοτεί την ενεργειακή θωράκιση κοινωνικής κατοικίας στην Μεσόγειο. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μεσογειακά, δηλαδή η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Μάλτα και η Κύπρος και η Σλοβενία. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό προέβλεπε να χρηματοδοτηθούν κοινωνικές κατοικίες, κατοικίες δηλαδή που έχει κάνει το κράτος για οικογένειες εργαζομένων,
προκειμένου να υποδείξει και στο κοινό πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται ενεργειακά τα καινούργια σπίτια σύμφωνα και με τη νέα ενεργειακή πραγματικότητα. Αρχικά είχε προγραμματιστεί να γίνουν 110 κατοικίες, 60 στην Κομωτινή και 50 στην Καβάλα, με φορέα υλοποίησης των οργανισμών εργατικής κατοικίας. Η διάλυση όμως του οργανισμού εργατικής κατοικίας και η υποκατάστασή του από τον ΟΕΔ ανέτρεψε αυτόν τον σχεδιασμό. Ο ΟΕΔ αρνήθηκε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα και έτσι καταφέραμε πέρσι τον Νοέμβριο με σκληρό αγώνα να περάσουμε το πρόγραμμα αυτό στο Δημοκρίτιο Πανεπιστημίο Θράκης, προκειμένου να γίνει η ενεργειακή θωράκιση των φοιτητικών εστιών της Κομωτινής, κτίρια τα οποία είχαν τις προδιαγραφές, διότι ήταν προγενέστερα του σχετικού νόμου που προέβλεπε τη θερμομόνωση των κτιρίων. Ήταν σπίτια τα οποία είχαν κοινωνικό χαρακτήρα, οι φοιτητικές εστίες, πρόκειτο για κατοικίες φοιτητών. Και με τον τρόπο αυτό δίνουμε μια παράταση ζωής στα κτίρια αυτά σε μια κρατική υποδομή, κάνουμε σαφώς καλύτερες τις συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών και πάνω απ' όλα δείχνουμε στον κόσμο, στο κοινό, το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται πλέον τα κτίρια. Και αυτό είναι και το αυριανό κομμάτι, το ενδιαφέρον του αυριανού κομματιού, όπου ένα μέρος του προγράμματος έχει να κάνει με την προώθηση και την κοινολόγηση, την γνωστοποίηση στο κοινό, όχι αυτού του έργου, αυτού καθεαυτού του έργου, αλλά της σημασίας της ενεργειακής θωράκισης των κατοικιών. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όλο αυτό το πρόγραμμα, αν να σκεφτούμε ότι η οικονομική δυνότητα και τα άλλα μέσα γενικότερα τα οποία χρησιμοποιούμε πλέον, έχουμε φέρει στην καθημερινότητά μας σχετικά με την τέρμανσή μας ή και μέσα από την ή και στοιχεία που αφορούν στην επαναχρησιμοποίηση της παλαιάς κατοικίας, δημιουργούν νέα δεδομένα. Κοιτάξτε, πράγματι το πρόβλημα της αντιμετώπισης ενεργειακά των κατοικιών είχε τεθεί ακόμα από τις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν μπήκαν οι αρχές της αειφορίας και της αναγκαιότητας που είχε πλέον γίνει κατανοητή από όλους σε όλο τον πλανήτη για τον περιορισμό κατανάλωσης ενέργειας, διότι η κατανάλωση ενέργειας δημιουργεί την έκκληση του διοξιδίου του άνθρακος, γιατί η παραγωγή της ενέργειας γίνεται κυρίως με καύση. Η καύση προκαλεί έκκληση του διοξιδίου του άνθρακος. Το διοξίδιο του άνθρακος δημιουργεί το γνωστό φαινόμενο του θερμοκηπίου, που μαθηματικά οδεύουμε στην καταστροφή του πλανήτη. Και μάλιστα όχι τόσο μακροπρόθεσμα. Από τις αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 90 ανετράπησαν πάρα πολλές θεωρίες σχετικά με την ενέργεια και υποδείκνυαν στους πολίτες, όχι μόνο για τις κατοικίες, αλλά με κάθε τρόπο, το πώς θα μπορέσουμε να περιορίσουμε την κατανάλωση ενέργειας ή να βρούμε μορφές ενέργειας οι οποίες να μην δημιουργούσαν την έκκληση διοξιδίου του άνθρακα. Ωστόσο, ο πολίτης, όταν δεν αισθανθεί στο πετσί του το πρόβλημα, παραμένει απαθής και αδιάφορος ή η ευαισθητοποίησή του γίνεται με πιο αργούς ρυθμούς. Έτσι και στη χώρα μας, οι πολίτες από τη στιγμή που είχαν φτηνή σχετικά ενέργεια και μπορούσαν να την αντιμετωπίσουν, δηλαδή είχε φτηνό πετρέλαιο, φτηνό ρεύμα κτλ., αντιμετωπίσιμο από τα εισοδήματα που είχε, δεν πολύ έδινε σημασία. Και παρά τις υποδείξεις των τεχνικών για την θερμομόνωση των κτηρίων, για την σωστή αντιμετώπιση των κτηρίων, για τον περιορισμό των ανοιγμάτων, για το σωστό προσανατολισμό των κτηρίων, για τη δημιουργία ενδιάμεσων χώρων, για την ενεργειακή και περιβαλλοντολογική αντιμετώπιση και των δημόσιων χώρων, υπήρξε μάλλον μια σχετική αδιαφορία. Η οικονομική κρίση όμως, όταν ακούμπησε το πορτοφόλι των πολιτών και είδαν σε τι ύψη εκτινάχθηκαν τα καύσιμα και η ενέργεια γενικότερα, διότι η ενέργεια είναι πετρέλαιο, βενζίνη και είναι και ΔΕΗ βασικά για τον κάθε πολίτη. Όταν λοιπόν αυτά τα πράγματα αυξήθηκαν οι τιμές τους και κατόπιν ο πολίτης σκέφτηκε τι είναι αυτό το οποίο με κάνει να καταναλώνω ενέργεια ή ποιες είναι οι ενεργειακές μου ανάγκες, αμέσως άρχισε να αναθεωρεί και να βλέπει το πώς θα μπορούσε να περιορίσει την κατανάλωση ενέργειας. Ένας βασικός τρόπος είναι
ο έλεγχος των μεταφορών και των μετακινήσεων και έτσι έχει ανατραπεί μια ολόκληρη θεωρία το πώς μπορούμε να μειώσουμε τις μετακινήσεις μας για τη δουλειά, ένα σκέλος είναι αυτό, και δεύτερον πώς θα αντιμετωπίσουμε ενεργειακά τις κατοικίες μας ή τους χώρους δουλειάς μας, τα γραφεία μας, τα εργοστάσια μας, ούτως ώστε να έχουμε μικρότερες απαιτήσεις για παραγωγή ενέργειας, για θέρμανση το χειμώνα και για ψύξη το καλοκαίρι. Μάλιστα. Άρα μπορούμε να αντιληφθούμε από την ανάλυση αυτή στην οποία προβήκατε ότι είναι πολλαπλά τα ωφέλη από τέτοιου τύπου προγράμματα, από το συγκεκριμένο πρόγραμμα που σχετίζεται με την ενεργειακή θωράκιση. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Βεβαίως. Θέλω να πω ότι το βασικό πράγμα το οποίο πρέπει να κάνει ένας πολίτης όταν έχει ένα σπίτι και θέλει να το αντιμετωπίσει ενεργειακά είναι να δημιουργήσει ένα στρώμα θερμομονωτικό καλής ποιότητας στο εξωτερικό κέλυφος του σπιτιού του, και όταν λέω εξωτερικό κέλυφος εννοώ τους εξωτερικούς τοίχους, την οροφή του και ενδεχομένως και το δάπεδό του, ταυτόχρονα να αναθεωρήσει τα κουφώματά του, και τα λέω να αναθεωρήσει, δεν μιλάω μόνο να αντικαταστήσει τα κουφώματά του, αλλά ενδεχομένως και να μειώσει το άνοιγμά τους, διότι αρκεί και το μάξιμο μπορεί να έχει είναι το 20% του χώρου που φωτίζει να είναι ανοίγματα. Στην Ελλάδα πολλές φορές αυτό πλησιάζει και το 40%. Έχουμε δηλαδή χωρίς λόγο πάρα πολλά ανοίγματα, και να ξαναδεί τον τρόπο παραγωγής της θέρμανσης ή της ψύξης του, δηλαδή να ξαναδεί τα λεβετοστάσια του, τις σόμπες του, όλα αυτά τα πράγματα, τα τζάκια του, να δει τα κλιματιστικά του μηχανήματα για την ψύξη, να δει αν μπορεί να αποκτήσει ψύξη με άλλους τρόπους, με αερισμό, με ανεμιστήρες κτλ. Αλλά βασικά η βασική επένδυση, η οποία χρειάζεται και κάποια χρήματα και που βοηθάται και από το κράτος μέσω άτοκου δανεισμού ή ακόμα και επιδοτήσεων, είναι η κατασκευή εξωτερικού κελύφους και αντικατάσταση κουφωμάτων. Πράγματα τα οποία πρέπει να τα κάνει με προσοχή, με σύνεση και έχοντας έναν καλό τεχνικό σύμβουλο. Αυτό είναι και το μήνυμα που θα περάσουμε αύριο στους πολίτες με τη συνέντευξη τύπου και συνέχεια με το πράσινο σπίτι το οποίο θα υπάρχει στην πλατεία. Ωραίες ενέργειες βέβαια, πολύ ωραίες ενέργειες, σημαντικά προγράμματα που τα χρήματα όμως. Αυτό είναι ένα σχόλιο που μπορώ να κάνω για αυτήν εδώ την παρούσα περίοδο που πραγματικά όλοι μετρούν και το παραμικρό τουλάχιστον οικονομικά. Να σκεφτούν ότι κάθε επένδυση αποσβαίνεται. Δηλαδή, εάν μπορέσω και έχω κάποια χρήματα, με βοηθάει και το κράτος, τα χρήματα αυτά μπορώ να τα αποσβέσω σε 2-3 χρόνια και στη συνέχεια να έχω οικονομία στην κατανάλωση, δηλαδή στα έξοδά μου, της τάξης του 40% με 50%. Δηλαδή εκεί που πλήρωνα 2.000 ευρώ για πετρέλαιο, ας πούμε, ή για να ζεσταθώ αυτόν το χειμώνα, θα πληρώνω 1.000 ευρώ, θα πληρώνω τα μισά, εφόσον κάνω μια επένδυση η οποία εν ευθέτω χρόνο θα αποσβεστεί και μετά θα μου αποδώσει και ωφέλη. Τώρα, δράτω με τις ευκαιρίες ότι είστε κοντά μας και επειδή η κουβέντα μας για την για τον κάθε το άξονα έχει γίνει σε πρώιμο χρόνο, πριν ακριβώς ξεκινήσει η λειτουργία του, νομίζω ότι θα ήθελα και ένα σχόλιο από εσάς, μες και είστε από τους ανθρώπους που εδώ και 5 χρόνια δουλεύετε πάνω σε αυτή την προσπάθεια και μέσα από την συγκεκριμένη θέση σας. Κοιτάξτε, η δημιουργία του κάθε το άξονα ήταν μια πολιτική απόφαση, η οποία πάρθηκε, ξεκίνησε το έργο κάποια στιγμή, το 2008. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι ασχολήθηκα με το έργο αυτό καθεαυτό, αλλά αν θέλετε ασχολήθηκα με τη μελέτη των συνεπειών της κατασκευής του δρόμου. Μελέτησα και το τι συμβαίνει στην Βαλκανική ενδοχώρα, το πού οδηγεί αυτός ο δρόμος. Είναι στοιχεία που δεν απομειώνω καθόλου. Τι ωφέλη μπορεί να αποδώσουν ή τι προβλήματα μπορεί να επιφέρουν στην περιοχή μας. Από τη θέση που έχω τώρα, με την εντολή του Περιφερειάρχη, είχα την ευθύνη των επαφών με την άλλη πλευρά. Και για το λόγο αυτό επισκέφθηκα και πάρα πολλές φορές τη Βουλγαρία για να δω το τι συμβαίνει εκεί, τι θα μας έρθει από εκεί, τι θα πάει εκεί. Ο κάθε άξονας λοιπόν, μετά από τα προβλήματα που είχε, τα οποία ήταν προβλήματα που αποέρεαν από την οικονομική κρίση, διότι η εταιρεία η οποία ήταν ανάδοχος είχε κλονιστεί οικονομικά, όχι από το έργο αυτό καθεαυτό, το οποίο
το έργο πήγαινε καλά από την άποψη της χρηματοδότησης, αλλά όταν η εταιρεία αυτή είχε να παίρνει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από άλλα έργα σε άλλα σημεία της Ελλάδος, είχε καταρρεύσει ως εταιρεία. Όταν λοιπόν η εταιρεία στάθηκε στα πόδια της και όχι εξαιτίας του συγκεκριμένου έργου, αποπερατώθηκε και ο κάθετος άξονας, όχι τελείως, μένουν αυτά τα περίφημα 6 χιλιόμετρα στην παιδινή περιοχή που έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι ότι μέσα στο 2014 θα τελειώσει. Λοιπόν, ο δρόμος λειτουργεί και ο μεθοριακός σταθμός στην Νυμφαία άνοιξε. Είμαστε μπροστά σε μια καινούργια πραγματικότητα. Σωστά. Είμαστε σε μια νέα εποχή. Πλέον θα υπάρχουν τα αρνητικά και τα θετικά αυτής της απόφασης. Εκείνο όμως που πρέπει να κάνουμε είναι να ανασκουμποθούμε και να δούμε το πώς θα κάνουμε τα θετικά περισσότερα και τα αρνητικά λιγότερα. Είναι μία πραγματικότητα. Η Βουλγαρία είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην ψημερούμε αυτή τη στιγμή. Εάν δεν θέλαμε τη Βουλγαρία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπρεπε όταν γινόντουσαν διαπραγματεύσεις σε αρχές της δεκαετίας του 2000 να λέγαμε όχι. Από τη στιγμή λοιπόν που είπαμε ναι, ήταν δεδομένο ότι με τη Βουλγαρία πλέον δεν θα είχαμε σύνορα. Σήμερα το να περάσεις από τη μία χώρα στην άλλη αρκεί μια απλή επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας. Δεν υπάρχει ούτε καν στοιχειώδης τελωνιακός έλεγχος. Και χιλιομετρικά τουλάχιστον στο επίπεδο της περιοχής μας για την Κομωτινή είναι πάρα πολύ μικρή. Εμείς είμαστε η ελληνική πόλη η οποία είναι πλησιέστερα στην Βουλγαρία. Δεν υπάρχει καμία άλλη πόλη της Ελλάδος που να είναι πιο κοντά σε σύνορα. Είμαστε ακριβώς σήμερα η πόλη 22 χιλιόμετρα από τη Μεθόριο. Και στα 10-12 χιλιόμετρα υπάρχει ένα ημιαστικό κέντρο, το Κύρκοβο, και στα 72 χιλιόμετρα ένα πολύ μεγάλο αστικό κέντρο, το Κίρτζαλι. Ο διαδρόμος αυτός, συνεχίζοντας βόρεια, οδηγεί στο Χάσκοβο, σε μια απόσταση 112 χιλιόμετρων με μια πόλη 90.000 κατοίκων. Δυτικότερα είναι η Φιλιππούπολη, η δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Βουλγαρίας με 400.000 κατοίκους στα 180 χιλιόμετρα. Η Στάρα Ζαγόρα λίγο βορειότερα, επίσης στα 180 χιλιόμετρα, 2,5 ώρες απόσταση. Και συνεχίζοντας βορειότερα φτάνουμε στη γέφυρα στο Δούναβι, στο Ρούσε, το οποίο απέχει 400 χιλιόμετρα από την Κομωτινή, και σε 60 χιλιόμετρα είναι η πρωτεύουσα της Ρουμανίας, στο Βουκουρέστι, που απέχει 6 ώρες πλέον από την Κομωτινή. Η Δε Σόφια απέχει μόνο 315 χιλιόμετρα, που είναι λίγο, θεωρητικά λίγο πιο μακριά από τη Θεσσαλονίκη, όσο περίπου η Κατερίνη, που είναι μια πόλη που μπορούμε να την προσεγγίσουμε περίπου σε 3,5 ώρες, λιγότερες ώρες από ό,τι έχει να πάει κάποιος από την Σόφια στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, κύριε Κατσιμίγα, πραγματικά αυτή η διάνοιξη του κάθετου άξονα περιμένουμε να αποφέρει πολλαπλά ωφέλη για την περιοχή μας και για την έδρα της περιφέρειας, για την Κομωτινή, αλλά και ευρύτερα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, βασιζόμενοι εμείς κυρίως στο τουριστικό προϊόν που έχουμε, που αφορά στους καλοκαιρινούς μήνες περισσότερο, γιατί τους χειμερινούς μήνες φαίνεται, κατά τους χειμερινούς μήνες φαίνεται να μονοπολεί τον ενδιαφέρον η πλευρά της Βουλγαρίας. Τι θα συμπληρώνεται πάνω σε αυτό και κατά πόσο έτοιμοι είμαστε μέσα από δομές και υποδομές, ούτως ώστε να ανταποκριθούμε στις όποιες απαιτήσεις ανακύψουν πια, γιατί βρισκόμαστε στη νέα πραγματικότητα, όπως εύστοχα είπατε κι εσείς. Κοιτάξτε, καταρχήν αυτός ο μεθοριακός σταθμός και αυτή η διαδρομή είναι αυτή η οποία με απλά μαθηματικά και απλές μετρήσεις είναι αυτή η οποία φέρνει πιο κοντά την περιφέρεια και τη Βόρεια Ελλάδα στην Βαλκανική ενδοχώρα, όχι μόνο στη Βουλγαρία. Επομένως, είναι μια πραγματικότητα ότι από εδώ θα έχουμε μεγάλη διακίνηση προσώπων και εμπορευμάτων. Ήδη σήμερα η ημερήσια κίνηση είναι περισσότερο από 1.000 αυτοκίνητα. Το δε Σαββατοκύριακο φτάνουμε τις 2.000 με 2.500. Είναι λοιπόν μια πραγματικότητα. Εμείς δεν αφορά μόνο την Κομωτινή, γιατί τελικά ο δρόμος αυτός θα συνδεθεί με την Εγνατία στον ανατολικό κόμβο της Κομωτινής. Αφορά άμεσα όλη την περιφέρεια, όλη μηδενός εξαιρουμένου
ούτε εξερουμένης και της Δράμας, η οποία Δράμα συνορεύει μεν με τη Βουλγαρία, αλλά είναι μια περιοχή ορεινή και δυσπρόσιτη εκείνη, δεν έχει μεγάλα αστικά κέντρα. Δηλαδή και η ίδια η Δράμα για να προσεγγίσει πόλεις της Βουλγαρίας ή από την πόλη της Βουλγαρίας να προσεγγίσουν τη Δράμα, πάλι μέσω της Νυμφαίας θα κινούνται. Δεν είναι μόνο αυτό που μας αφορά το τουριστικό προϊόν. Σαφέστατα το τουριστικό προϊόν μας ενδιαφέρει, είναι μεγάλο, κυρίως για τις παραθαλάσσιες περιοχές και τα δύο νησιά μας, την Θάσο και τη Σαμοθράκη, τα παράλια όλες τις περιφέρειες, αλλά μας ενδιαφέρουν και άλλου είδους θέματα, όπως είναι το εμπόριο, όπως είναι η διαμετακόμιση προϊόντων, σωστά, όπως είναι το να κάνουμε την περιοχή μας έναν ενεργειακό κόμβο και να θωρακίσουμε την περιοχή μας ακόμα και εθνικά, διότι όταν έχεις έναν έλεγχο είσαι απαραίτητος, άρα έχεις διαπραγματευτική δύναμη. Έχω ακούσει πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι χλεβάζουν την χρησιμότητα του κάθε του άξονα με την διέλευση, χλεβάζουν τη χρησιμότητα της Εγνατίας, συγγνώμη, με την διέλευση βαρέων οχημάτων από την Τουρκία κτλ. Σαφέστατα, όταν οι Τούρκοι, το τουρκικό εμπόριο ή το εμπόριο γενικά των ασιατικών χωρών χρησιμοποιούν αυτόν τον τόπο, αυτόν τον δρόμο προκειμένου να προωθήσουν και να εισάγουν ή να εξάγουν προϊόντα τους, σημαίνει ότι εξαρτώνται από μας και μόνο αυτό μας θωρακίζει. Βέβαια κάποιοι έρχονται και γκρινιάζουν δικαίως για το θέμα των διοδίων και το ότι η Εγνατία τελικά παρακάμπτεται για να γλιτώσουν τα διόδια κτλ. Αυτό είναι ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο έχουν δίκιο και πρέπει πάρα πολύ σύντομα να λυθεί. Είναι τραγελαφικό, όπως επισημαίνει και ο Περιφερειάρχης σε μια επιστολή του πρόσφατα, είναι τραγελαφικό να έχεις κάνει ένα τέτοιο δρόμο και τελικά να διοχετεύεις την κυκλοφορία από το παλιό δίκτυο, το οποίο δεν μπορεί να αντέξει και αυτή την κυκλοφορία. Λοιπόν, η περιοχή μόνο από την ύπαρξή της, την γεωστρατηγική της θέση, θωρακίζει το έθνος. Δεύτερον, όταν η περιοχή γίνει διαμετακομιστικό κέντρο και μάλιστα εναλλακτικό και στα στενά του Βοσπόρου, διότι το ζητούμενο είναι να φτάσει στα λιμάνια του Ευξήνου Πόντου, το Μπουργκάζι, τη Βάρνα, την Κωνσταντζα. Όταν λοιπόν αυτά τα λιμάνια είναι από 3 έως 5 ώρες, 7 ώρες από τα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας, την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη, τότε αμέσως παίρνεις μία δυναμική. Όταν το προϊόν ξεφορτώνεται στα αυτά τα δύο δικά μας λιμάνια και στη συνέχεια προωθείται γρήγορα προς τα λιμάνια και στις αγορές της Βαλκανικής Ενδοχώρας, αμέσως δίνει τη δυνατότητα ακόμα και δημιουργίας υποδομών του δευτερογενούς, δηλαδή της μεταποίησης κάποιων προϊόντων. Ήδη υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για δημιουργία εταιριών logistics στην περιοχή μας, ακριβώς λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης. Αυτά τα πλεονεκτήματα. Εμείς πρέπει να επιχαίρουμε, διότι τα σύνορα πλέον έχουν πέσει, να επιχαίρουμε γιατί γίνονται δρόμοι, γιατί αποκτούμε ρόλο. Αποκτούμε σαν περιοχή ένα ρόλο στην παγκόσμια οικονομία. Και εκεί είναι το κατά πόσον εμείς έχουμε τη δύναμή μας, πόσο θα αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία μας, πόσο θα αξιοποιήσουμε το πανεπιστήμιό μας, προκειμένου αυτή την περιοχή, η οποία θα γίνει ένα πέρασμα οικονομιών και προϊόντων, να μπορέσουμε πέραν από τους δρόμους μας να πουλήσουμε και άλλου είδους πράγματα. Ο τουρισμός είναι ένα κεφάλαιο. Είμαστε σημαντικό. Έτοιμοι με δομές και υποδομές, λοιπόν, να ζήσουμε. Όχι, φυσικά και δεν είμαστε έτοιμοι. Αλλά πρέπει να πάμψουμε, να μην ψημερούμε, να γκρινιάζουμε και να ανασκουμποθούμε, να δούμε πώς αυτή την πραγματικότητα, την αναπόφευκτη πραγματικότητα του ανοίγματος των συνόρων, της αναβάθμισης των μεταφορών, μπορούμε να την κάνουμε συγκριτικό πλεονέκτημα δικό μας. Θέλει να ανασκουμποθούμε και να σοβαρευτούμε. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος λόγω και της οικονομικής συγκυρίας και του κλίματος και της διάθεσης, αν θέλετε, των πολιτών. Ωστόσο, δεν μπορούμε να κάτσουμε και να κλαίμε τη μοίρα μας μόνο. Είναι μια πραγματικότητα. Να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε. Μάλιστα. Νομίζω ότι θα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και κουβέντες που ούτως ή άλλως θα ανοίξουμε. Η περιφέρεια θα πρέπει μέσω και των ανθρώπων της, αλλά κυρίως των υπηρεσιών της, να πρωτοστατήσει σε αυτό. Κύριε Κατσιμίγα,
Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε σύντομο χρόνο. Θα έχουμε πολλά να πούμε, νομίζω, και προς αυτήν την κατεύθυνση. Είμαστε καλά, αλλά λέμε ότι όταν είμαστε περιφέρεια, όταν λέμε περιφέρεια, δεν εννοούμε μόνο τις υπηρεσίες περιφέρειας. Περιφέρεια είμαστε όλοι μας. Είναι όλοι οι πολίτες, όλες οι υπηρεσίες, από τη Δράμα και την Καβάλα μέχρι τον Εύρο. Και αν είπατε και στην αναφορά μου, έκανα πρώτα λόγο για τους ανθρώπους και μετά για τις υπηρεσίες. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Εσείς το ίδιο, να είστε καλά, γεια σας. Έχουν όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα μεσογειακά, δηλαδή η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Μάλτα και η Κύπρος και η Σλοβενία. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό προέβλεπε να χρηματοδοτηθούν κοινωνικές κατοικίες, κατοικίες δηλαδή που έχει κάνει το κράτος για οικογένειες εργαζομένων, προκειμένου να υποδείξει και στο κοινό πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται ενεργειακά τα καινούργια σπίτια σύμφωνα και με τη νέα ενεργειακή πραγματικότητα. Αρχικά έχει προγραμματιστεί να γίνουν 110 κατοικίες, 60 στην Κομωτινή και 50 στην Καβάλα, με φορέα υλοποίησης των οργανισμών εργατικής κατοικίας. Η διάλυση όμως του οργανισμού εργατικής κατοικίας και η υποκατάστασή του από τον ΟΕΔ ανέτρεψε αυτόν τον σχεδιασμό. Ο ΟΕΔ αρνήθηκε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα και έτσι καταφέραμε πέρσι τον Νοέμβριο με σκληρό αγώνα να περάσουμε το πρόγραμμα αυτό στο Δημοκρίτιο Πανεπιστημίο Θράκης, προκειμένου να γίνει η ενεργειακή θωράκιση των φοιτητικών εστιών της Κομωτινής, κτίρια τα οποία είχαν τις προδιαγραφές διότι ήταν προγενέστερα του σχετικού νόμου που προέβλεπε τη θερμομόνωση των κτιρίων. Ήταν σπίτια τα οποία είχαν κοινωνικό χαρακτήρα, οι φοιτητικές εστίες, πρόκειτο για κατοικίες φοιτητών. Και με τον τρόπο αυτό δίνουμε μια παράταση ζωής στα κτίρια αυτά σε μια κρατική υποδομή, κάνουμε σαφώς καλύτερες τις συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών και πάνω απ' όλα δείχνουμε στον κόσμο, στο κοινό, το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται πλέον τα κτίρια. Και αυτό είναι και το αυριανό κομμάτι, το ενδιαφέρον του αυριανού κομματιού, όπου ένα μέρος του προγράμματος έχει να κάνει με την προώθηση και την κοινολόγηση, την γνωστοποίηση στο κοινό, όχι αυτού του έργου, αυτού καθεαυτού του έργου, αλλά της σημασίας της ενεργειακής θωράκισης των κατοικιών. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όλο αυτό το πρόγραμμα, αν να σκεφτούμε ότι η οικονομική δυνότητα και τα άλλα μέσα γενικότερα τα οποία χρησιμοποιούμε πλέον, έχουμε φέρει στην καθημερινότητά μας σχετικά με την τέρμανσή μας ή και μέσα από την και στοιχεία που αφορούν στην επαναχρησιμοποίηση της παλαιάς κατοικίας δημιουργούν νέα δεδομένα. Κοιτάξτε, πράγματι το πρόβλημα της αντιμετώπισης ενεργειακά των κατοικιών είχε τεθεί ακόμα από τις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν μπήκαν οι αρχές της αειφορίας και της αναγκαιότητας που είχε πλέον γίνει κατανοητή από όλους σε όλο τον πλανήτη για τον περιορισμό κατανάλωσης ενέργειας, διότι η κατανάλωση ενέργειας δημιουργεί την έκκληση του διοξιδίου του άνθρακος, γιατί η παραγωγή της ενέργειας γίνεται κυρίως με καύση. Η καύση προκαλεί έκκληση του διοξιδίου του άνθρακος. Το διοξίδιο του άνθρακος δημιουργεί το γνωστό φαινόμενο του θερμοκηπίου που μαθηματικά οδεύουμε στην καταστροφή του πλανήτη. Και μάλιστα όχι τόσο μακροπρόθεσμα. Από τις αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 90 ανετράπησαν πάρα πολλές θεωρίες σχετικά με την ενέργεια και υποδείκνυαν στους πολίτες, όχι μόνο για τις κατοικίες, αλλά με κάθε τρόπο, το πώς θα μπορέσουμε να περιορίσουμε την κατανάλωση ενέργειας ή να βρούμε μορφές ενέργειας οι οποίες να μην δημιουργούσαν την έκκληση διοξιδίου του άνθρακα. Ωστόσο, ο πολίτης, όταν δεν αισθανθεί στο πετσί του το πρόβλημα, παραμένει απαθής και αδιάφορος ή η ευαισθητοποίησή του γίνεται με πιο αργούς ρυθμούς. Έτσι και στη χώρα μας
Οι πολίτες από τη στιγμή που είχαν φτηνή σχετικά ενέργεια και μπορούσαν να την αντιμετωπίσουν, δηλαδή είχε φτηνό πετρέλαιο, φτηνό ρεύμα κτλ., αντιμετωπίσιμο από τα εισοδήματα που είχε, δεν πολύ έδινε σημασία. Και παρά τις υποδείξεις των τεχνικών για την θερμομόνωση των κτηρίων, για την σωστή αντιμετώπιση των κτηρίων, για τον περιορισμό των ανοιγμάτων, για τον σωστό προσανατολισμό των κτηρίων, για τη δημιουργία ενδιάμεσων χώρων, για την ενεργειακή και περιβαλλοντολογική αντιμετώπιση και των δημόσιων χώρων, υπήρξε μάλλον μια σχετική αδιαφορία. Η οικονομική κρίση όμως, όταν ακούμπησε το πορτοφόλι των πολιτών και είδαν σε τι ύψη εκτινάχθηκαν τα καύσιμα και η ενέργεια γενικότερα, διότι η ενέργεια είναι πετρέλαιο, βενζίνη και είναι και ΔΕΗ βασικά για τον κάθε πολίτη. Όταν λοιπόν αυτά τα πράγματα αυξήθηκαν οι τιμές τους και κατόπιν ο πολίτης σκέφτηκε τι είναι αυτό το οποίο με κάνει να καταναλώνω ενέργεια ή ποιες είναι οι ενεργειακές μου ανάγκες, αμέσως άρχισε να αναθεωρεί και να βλέπει το πώς θα μπορούσε να περιορίσει την κατανάλωση ενέργειας. Ένας βασικός τρόπος είναι ο έλεγχος των μεταφορών και των μετακινήσεων και έτσι έχει ανατρεπεί μια ολόκληρη θεωρία το πώς μπορούμε να μειώσουμε τις μετακινήσεις μας για τη δουλειά, ένα σκέλος είναι αυτό, και δεύτερον πώς θα αντιμετωπίσουμε ενεργειακά τις κατοικίες μας ή τους χώρους δουλειάς μας, τα γραφεία μας, τα εργοστάσια μας, ούτως ώστε να έχουμε μικρότερες απαιτήσεις για παραγωγή ενέργειας, για θέρμανση το χειμώνα και για ψύξη το καλοκαίρι. Μάλιστα. Άρα μπορούμε να αντιληφθούμε από την ανάλυση αυτή στην οποία προβήκατε ότι είναι πολλαπλά τα ωφέλη από τέτοιου τύπου προγράμματα, από το συγκεκριμένο πρόγραμμα που σχετίζεται με την ενεργειακή θωράκιση. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Βεβαίως. Θέλω να πω ότι το βασικό πράγμα το οποίο πρέπει να κάνει ένας πολίτης όταν έχει ένα σπίτι και θέλει να το αντιμετωπίσει ενεργειακά είναι να δημιουργήσει ένα στρώμα θερμομονωτικό καλής ποιότητας στο εξωτερικό κέλυφος του σπιτιού του, και όταν λέω εξωτερικό κέλυφος εννοώ τους εξωτερικούς τοίχους, την οροφή του και ενδεχομένως και το δάπεδό του, ταυτόχρονα να αναθεωρήσει τα κουφώματά του, και τα λέω να αναθεωρήσει, δεν μιλάω μόνο να αντικαταστήσει τα κουφώματά του, αλλά ενδεχομένως και να μειώσει το άνοιγμά τους, διότι αρκεί και το μάξιμο μπορεί να έχει είναι το 20% του χώρου που φωτίζει να είναι ανοίγματα. Στην Ελλάδα πολλές φορές αυτό πλησιάζει και το 40%. Έχουμε δηλαδή χωρίς λόγο πάρα πολλά ανοίγματα. Κλείνει, ολοκληρώνεται μια δημιουργική περίοδος για το κέντρο αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία στην Κομοτηνή. Το Άρτσαν Ανθράκη συνάντησε τους πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας, βλέποντας πόσο δημιουργικά ολοκληρώνεται αυτή η περίοδος και ποια είναι για τα μελλοντικά του σχέδια. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά επιστρέφουμε στο στούντιο, διότι θα βρίσκονται εδώ δύο παραολυμπιονίκες, ο δικός μας Άλεξ Ταξιλιδάρης αλλά και ο Μάκης Καλαράς. Αμέσως μετά το ρεπορτάζ λοιπόν συνεχίζουμε την κουβέντα στο στούντιο. Το Κέντρο Αυτόνομης Διαβίωσης λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο στην Κομοτήνη, ενώ θα λειτουργήσει άλλον ένα χρόνο. Με αφορμή τη λειτουργία του κέντρου έχουν γίνει γκρουπάκια τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα και είναι συγκεκριμένα 8 άτομα με κάκουση νοτιού μυελού, ενώ υπάρχουν και εκπαιδευτικοί αλλά και θελοντές. Το Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης ΑΜΕΑ λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο στην πόλη της Κομοτηνής. Χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και θα λειτουργήσει ακόμα ένα χρόνο. Στα πλαίσια αυτής της λειτουργίας οργανώνουμε και γκρουπάκια, δηλαδή εκτός του ότι μπορεί να έρθει κάποιος ατομικά, μπορούμε να έρθουμε και σε γκρουπάκια. Αυτή τη στιγμή έχουμε 8 άτομα με κάκουση νοτίου μυελού και άλλα 2 που είναι οι εκπαιδευτές μας, ο Μάκης ο Καλαράς και ο Άλεξ ο Ταξιλδάρης, οι οποίοι είναι παραολυμπιονίκες, τον Άλεξ τον ξέρετε. Στα πλαίσια λοιπόν της λειτουργίας γίνεται το γκρουπάκι, το οποίο διαρκεί 14 ημέρες. Και οι συμμετέχοντες εδώ πέρα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν διάφορες δράσεις και να γνωρίσουν την πόλη της Κομοτηνής. Εκτός από αυτό, οργανώσαμε και μια εκδρομή διήμερη στην Κερκίνη για να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλους φορείς γύρω από την πόλη, είτε από την περιφέρεια είτε κοντά σχετικά στην Κομοτηνή. Έχουν γίνει και σε άλλες πόλεις εκτός από Υπάρχουν διάφορες δράσεις οι οποίες είναι παρόμοιες, αλλά η πόλη της Κομοτηνής είναι πάρα πολύ φιλόξενη στα άτομα με αναπηρία, κυρίως στα άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο, γιατί είναι επίπεδοι και σύν το ότι έχουν δουλέψει τόσο καιρό και έχουν κάνει την πόλη προσβάσιμη, με πάρα πολλές ράμπες και πάρα πολύ φιλικό περιβάλλον από τους πολίτες της, τους δημότες της,
Νομίζω ότι είναι μια πόλη που πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ σε τον τομέα και να το λειτουργήσει σε όλες τις δυνατότητες. Για τις δράσεις και την καθημερινότητα, μίσο εκπαιδευτής και παραολυμπιονίκης Μάκης Χαλαράς. Εδώ σαν εκπαιδευτής με έχουν καλέσει να κάνουμε πραγματάκια όμορφα, ενδιαφέρον και μαθήματα για την καθημερινότητά τους στα άτομα με κινητική αναπηρία. Έχω μια εμπειρία γιατί έχω τροχείο πριν 20 χρόνια και μπορώ να το μεταδώσω λίγο πιο εύκολα από κάποιον άλλον. Ποιες οι δράσεις που γίνουν? Οι δράσεις έχουν, από το τελευταίο χρόνο που συμμετέχω εδώ σε αυτό το πρόγραμμα, περίπου, κύριε Πέτρο, έχουμε κάνει πολλά πραγματάκια. Δηλαδή, πήγαμε πριν το καλοκαίρι, πήγαμε Θάσο, μείναμε 4-5 μέρες σε ένα περιβάλλον κατασκήνωσης, γνωρίσαμε πολλά αθλήματα. Τώρα πήγαμε Κερκίνη, κάναμε κανό μόνοι μας, τζίπινγκ, όσες λάσπες και τέτοια. Κάνουμε ποδήλατο, πήγαμε στον Ινφέο, όπως λέγεται, βουνό Ινφέο εδώ, στην Ινφέα. Κάθε μέρα κάνουμε κάτι διαφορετικό, άλλους, για άλλους extreme, άλλους για πιο μαλακό. Αυτό δίνει πολύ ωραίο κίνητρο για κάποιον που σηκώνει το πρωί από το κρεβάτι του και λέει κάτι να σηκωθώ, να ντυθώ, να πληθώ, να πάω να κάνω κάτι ωραίο. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος. Δίνουμε κάποιο στόχο, κάποιο κίνητρο. Η αναπηρία νοτιού μυελού που είπαμε πριν είναι συνήθως από τροχαίο, 99% από τροχαίο. Πριν περπατάγαμε, τώρα περπατάμε, κάναμε κάτι πράγματα πριν, τώρα συνεχίζουμε να κάνουμε αυτά. Απλά λίγο διαφορετικά. Δίνουμε την ευκαιρία σε οποιονδήποτε άνθρωπο που έχει κάποιο τροχαίο να μην σταματήσει ό,τι έκανε πριν, να συνεχίσει και πολλές φορές βέβαια πριν δεν τα έκανες, τώρα όμως του δίνουμε ευκαιρία και τα κάνει. Του βάζουμε στο τρυπάκι αυτό. Ίσως έχεις και πιο ελεύθερο χρόνο. Ωραία. Περνάμε ωραία πάντως. Εδώ είναι σαν παρέα. Ευτυχώς έχουμε και τους θελοντές και μας βοηθάνε γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε. Υπάρχουν βέβαια και οι μισθωτοί, αλλά υπάρχουν και οι θελοντές που δίνουν μεγάλη δουλειά. Δύο από τους συμμετέχοντες είναι ο Ανδρέας Ερικόπουλος και ο Θοδωρής Σαμονάς. Ήρθαμε περίπου πριν δύο εβδομάδες και αυτά που έχουμε κάνει και έχουμε ανακαλύψει είναι πολύ, πολύ όμορφα και πρωτόγνωρα για μας. Και σε γενικές γραμμές καταλαβαίνεις ότι okay, μπορεί να χτύπησε και τα λοιπά, αλλά υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές επιλογές πραγμάτων που μπορείς να ασχοληθείς και εμπειρίες που μπορείς να ανακαλύψεις. Και λίγο πολύ έχουμε κάνει πολλές από αυτές τώρα αυτές τις δύο εβδομάδες. Οι καθημερινές σου δραστηριότητες? Συνήθως στην Αθηνά. Και εδώ, τώρα, εδώ είναι σκοποβολή, εκδρομές, ψυχοθεραπεία, κολύμβηση, handbike, γυμναστήριο, ναι, είναι πάρα πολλές. Γενικά είναι ένα πολύ καλωστημένο πρόγραμμα που μέσα στις δύο εβδομάδες έχεις ανακαλύψει πολλά πολλά που μπορείς να κάνεις. Στην Αθήνα είναι αρκετά πιο περιορισμένες γιατί είναι πολύ πιο δυσπρόσβατη πόλη και είναι πολύ πιο χαοτική, οπότε όλα θέλουν μέσα μαζική συγκοινωνία ή αυτοκίνητο και αυτά. Οπότε απλά μειώνονται. Δεν μπορείς να έχεις αυτή την άμεση. Έχω τετραπληγία τα τελευταία 29 χρόνια, από ατύχημα από βουτιά στη θάλασσα. Είναι η πρώτη μου επίσκεψη στην Κομωτινή. Είμαι ενθουσιασμένος, γενικότερα και από τον κόσμο και από τους ανθρώπους που έχω συναντήσει και στο περπατώ, αλλά γενικότερα και στην πόλη. Για μένα ήταν εμπειρία ζωής. Βασικά ήμουν λίγο να έρθω, να μην έρθω, το σκεφτόμουν, αλλά δεν το έχω μετανιώσει καθόλου και μάλλον θα το ξανακάνω. Η καθημερινότητα σου? Είναι αυτό που, εντάξει, εδώ ζεις βασικά, είναι πιο εύκολα τα πάντα, έχει προσβασιμότητα με τα χειρίλατο, μπορείς να κινηθείς, γιατί και εγώ έχω χειρίλατο στην Αθήνα και δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω εκεί που είμαι, ενώ εδώ θα ήταν ακριβώς αυτό που πρέπει. Για την εμπειρία τους μίλησαν και οι εθελοντές απόφοιτοι του ΕΦΑ, Γαβρίλη Ρέτση και Γεωργία Ιωαννίδου. Ήρθαμε εδώ σε αυτό το κάμπος εθελοντές, υποστηρικτικό προσωπικό. Μέσα από αυτό βοηθάμε στην καθημερινότητα των ατόμων με κινητική αναπηρία, αλλά ταυτόχρονα ασχολούμαστε και πάνω στον τομέα μας, όπου είναι η γυμναστική στα άτομα με κινητική αναπηρία. Και εμείς, αλλά και τα παιδιά, βρίσκουμε διάφορες δραστηριότητες οι οποίες μπορούμε να κάνουμε και περνάμε πολύ καλά.
ωραίες μέρες. Και έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο κλίμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλο αυτό τον καιρό. Πώς φαίνεται αυτή η εμπειρία? Είναι ενδιαφέρουσα. Βασικά δεν το βλέπω τόσο ως εθελοντισμό αποκλειστικά. Βλέπω περισσότερο τις διαπροσωπικές σχέσεις και το όλο αυτό που κάνουμε. Είμαι από ΣΕΡΕΣ. Έχω έρθει 2 εβδομάδες για αυτό το πρόγραμμα ως εθελοντικό υποστηρικτικό προσωπικό. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε κάνει όλη τη μέρα πράγματα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα. Γνωρίζουμε νέα άτομα. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία για μας. Αλλά δεν είναι τόσο εθελοντικό όσο παίρνουμε κιόλας. Δεν είναι έτσι όπως ακούγεται. Είναι ακόμα καλύτερο. Για το πρόγραμμα μίλησε και η κοινωνική λειτουργός και ΑΔΑ Βασιλική Χατζοπούλου. Από τον Μάιο του 2012 ο Σύλλογος Περπατώ έχει τη χαρά μέσω της χρηματοδότησης από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να υλοποιεί το πρόγραμμα με το Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Αναπηρίας. Αυτή τη στιγμή στην Κομωτινή, εδώ και 2 εβδομάδες, ήδη φιλοξενούμε 10 άτομα χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου με κακό συνοτιέου μυελού που έχουν έρθει για να εκπαιδευτούν στο πώς θα γίνουν πιο αυτόνομοι στην καθημερινή του ζωή και να γνωρίσουν περισσότερο τον αθλητισμό. Το κέντρο εκπαίδευσης απευθύνεται κυρίως σε άτομα με κακό συνοτιέου μυελού αλλά και άλλα είδη κινητικής αναπηρίας. Τα προγράμματα που τα προγράμματα φτιάχνονται με βάση την ομάδα αλλά και την προσωπικότητα του κάθε εκπαιδευόμενου. Πολλά το ωφέλη και για τους εκπαιδευτές, αυτούς που είναι εδώ και δουλεύουν, αλλά και για τους ίδιους τους εκπαιδευτές. Ακριβώς. Οι εκπαιδευόμενοι έρχονται για να εκπαιδευτούν και εμείς και το προσωπικό, το μισθωτό προσωπικό, αλλά και το υποστηρικτικό προσωπικό, το οποίο αποτελείται από εθελοντές, δίνουμε και παίρνουμε πράγματα και οι δύο πλευρές μαθαίνουμε όλο και περισσότερα για το χώρο της κινητικής αναπηρίας και την καθημερινότητα αυτών των ατόμων. Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, τον ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Πάμε όμως να συναντήσουμε δύο ανθρώπους που εκτιμούμε ιδιαίτερα, να τους δούμε, να τους καλησπερίσουμε και να μάθουμε λεπτομέρειες για τον ΚΕΑΔ, για τον χώρο αυτό, όπως συνηθίζουμε να το λέμε. Κοιτάτε λοιπόν στις κάμερές σας και οι δύο. Καλησπερίζουμε τους δύο παραλυμπιονίκες, τον Άλεξ τον Ταξιλντάρη, και θα μας συστήσει βέβαια και τον άλλο παραλυμπιονίκη μας που βρίσκεται εδώ σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel 3, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ήρθε από την Αθήνα για να συνδράμει στο έργο του Περπατώ. Άλεξ, να σε ακούσουμε. Ο Περπατώ και η Κομωτινή έχει την τιμή να φιλοξενεί εδώ και 2 εβδομάδες πλέον και επίσημα, γιατί σαν τουρίστας και φίλος έχει έρθει αρκετές φορές, τον Μάκη τον Καλαρά, ασημένιο παραολυμπιονίκη του 2004 στο Δίσκο και 5ο του 2008 στο Πεκίνο, και τον μόνο αθλητή πλέον που συμμετέχει από την Ελλάδα, πιάνει όρια για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σότσι της Ρωσίας, στο αλπικό σκι. Στο σλάλομ, γιγαντέο και σούπερ τζι. Ελπίζω να πάω. Καλώς ορίστε λοιπόν, κύριε Καλαρά. Θα πρέπει να πούμε ότι ήταν ένας έξυπνος τρόπος αυτός για να δώσουμε εμφατικά και περισσότερα στοιχεία για σας. Βέβαια προηγήθηκε για το ρεπορτάζ, όπου οι τηλεθεατές μας έχουν μια μεγαλύτερη εικόνα. Συνήθως με τον Άλεξ τον Ταξιλντάρη, όταν μιλούμε γενικότερα για την Κομωτινή, για τον Περπατώ, δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην Κομωτινή ως πόλη πρότυπο. Αυτή ακριβώς τον τίτλο, αυτό τον τίτλο επιλέξαμε και για απόψε, για την κουβέντα μας, μιας και αποτελεί πόλη πρότυπο για ανθρώπους με κινητική αναπηρία. Άρα, Άλεξ, κύριε Ταξιλντάρη, θα έπρεπε να ρωτήσω πώς αυτό πιστοποιείται ή μορφοποιείται αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή και μέσα από τον Περπατώ. Άλλο ένα πρόγραμμα 15ήμερο του ΚΕΑΔΑ, του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρία, ΚΕΑΔΑ με έψιλο δηλαδή, να μην παρεξηγηθούμε, τέτοιες μέρες που είμαστε, έχει έρθει σχεδόν στο τέλος, δηλαδή αύριο κλείνει, είναι η τελευταία μέρα, όπου 6 συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν σε δραστηριότητες αναψυχής, σε αθλήματα παραολυμπιακά και οτιδήποτε έχει να κάνει με την καθημερινότητά τους, από πολύ απλά και καθημερινά πράγματα μέχρι πιο σύνθετα. Και είναι αυτό που εγώ
προσκομίζω και δέχομαι, ας πούμε, από τα παιδιά αυτά που είναι από όλη την Ελλάδα, είναι ότι θα μπορούσαν και θα θέλανε και ψάχνουν τρόπο για να έρθουν να μείνουν για περισσότερο διάστημα στην Κομοτηνή, είτε γιατί έχουν κάποιες εργασίες στα σπίτια τους στην Αθήνα, είτε γιατί γενικότερα θέλουν να μείνουν για περισσότερο καιρό εδώ στην Κομοτηνή, και γιατί είναι η πόλη πάρα πολύ εύκολη, επειδή είναι όλοι επίπεδοι και προσβάσιμοι σε μεγάλο βαθμό, ειδικά τώρα πλέον με τους ποδηλατόδρομους, αλλά και γιατί έχει πάρα πολύ νέο κόσμο που βοηθάει ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ατόμων με την μυκηνική αναπηρία και όχι μόνο, μιας και σε αυτούς σε μεγάλο βαθμό βασίζεται και το Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης, εκτός από το προσωπικό του Περπατώ που δουλεύει μέσα από το πρόγραμμα αυτό που έχει ξεκινήσει με τη στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το Μάκης το έχει πει πολλές φορές αυτό για την πρόσβαση στην πόλη. Τι αποκομίσατε λοιπόν έτσι μέσα και από αυτές τις δύο τελευταίες εβδομάδες στην ενεργό παρουσία σας στον Περπατώ αλλά και στα δρόμενα της Κομοτηνής? Εγώ θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που έχω γνωρίσει την Κομοτηνή. Αυτό βέβαια με όθησε ο Ταξιλιντάρης. Έτσι με κάλεσε το 2008 για πρώτη φορά και από τότε έρχομαι συνέχεια. Στην αρχή σαν παρέα, τώρα τελευταία όμως 1-2 χρόνια. Είμαι λίγο πιο ενεργός στο σύλλογο, δηλαδή το τελευταίο βασικά καιρό έγινε αυτό. Προσπαθώ να και εγώ με τη γνώση μου, την εμπειρία από τα ταξίδια που έχω σαν αθλητής και να βοηθήσω τα παιδιά που έρχονται εδώ, να τους δώσουμε κίνητρο να βγουν από τα σπίτια τους, να τους δείξουμε τα αθλήματα, να τους δείξουμε και να γίνουν σαν και εμάς. Ναι, τι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε? Ξέρετε, ο Ηρώδικος αποτελεί σίγουρα έναν ενεργό σύλλογο στην περιοχή μας και στα δρόμενα και ίσως πιστοποιεί, έρχεται να πιστοποιήσει μέρος των λεγόμενων σας. Πραγματικά όμως υπάρχει αυτή η καλή μαγιά, θα λέγαμε, ούτως ώστε να αναπτυχθεί εδώ ένας πόλος ο οποίος να είναι ενεργός στον αθλητισμό και μάλιστα και από μικρότερες ηλικίες. Ήδη για μας, για την Κομοτηνή, και το λέω απερίφραστα, το όνομα του Άλεξ Ταξιντάρη αλλά και το πρόσωπο και η παρουσία του είναι συνώνυμο με την προσπάθεια και τον αθλητισμό και μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο. Γιατί αυτό είναι ο Άλεξ για μας. Όπως και εσείς, φαντάζομαι, όπως και εσείς για τη χώρα μας, αντίστοιχα. Σε αυτό που λέτε, όλοι οι αθλητές και στην Νότια Ελλάδα, τέλος πάντων, στην Αθήνα, ξέρουμε. Ο Άλεξ έχει κάνει τεράστια δουλειά στην Κομοτηνή. Δηλαδή, μεταξύ μας μιλάμε και λέμε, ο Άλεξ έχει φτιάξει όχι μόνο την Κομοτηνή και την περιφέρεια. Όσοι έχουν έρθει και τους έχει καλέσει ο Άλεξ ή κατά τύχη, ξέρουμε ότι πολλά πράγματα έχει κάνει ο Άλεξ στον τόπο σας. Ο Ηρώδικος έχει αθλητές αυτή τη στιγμή από όλη την Ελλάδα. Έχει αθλητές από την Αθήνα, από την Πάτρα, μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Και αυτή τη στιγμή το αθλητικό σωματείο Ηρώδικος, που έχει γεννηθεί μέσα από τον Περπατώ, αλλά ανήκει πλέον σε όλη την Ελλάδα, το τελευταίο απόκτημά της είναι ο Μάκης ο Καλαράς. Δηλαδή, ναι, τεράστια τιμή, γιατί έχουμε, όπως είπα, άλλον έναν παραολυμπιονίκη και αθλητή επίσης των χειμερινών Παραολυμπιακών αγώνων. Αλλά εκτός από αυτό έχουμε παραολυμπιονίκες από τη Θεσσαλονίκη, όπως είναι ο Ανδρέας ο Κατσαρός, από την Ξάνθη, την Σεμιχάντη Ριζάουλου, την Αθήνα τον Βασίλη τον Τζαγκάρη, και έχουμε και νέους αθλητές. Ίσως έχουμε αυτή τη στιγμή τον καλύτερο νέο αθλητή στη συγκολύβηση, καλά σίγουρα στην Ελλάδα, αλλά και από τους καλύτερους παγκόσμιους, τον Μιχαλητζάκη τον Δημοσθένη. Οπότε ο Ηρώδικος είναι μια απόδειξη το ότι με σωστή οργάνωση και υποστήριξη μπορείς να αγκαλιάσει αθλητές από όλη την Ελλάδα στα ατομικά αθλήματα. Τώρα στα ομαδικά αθλήματα είναι πιο σύνθετο και πιο δύσκολο. Θα προσπαθήσουμε. Γίνεται όμως και μια προσπάθεια και προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, εκτός από αυτό έχουμε και νέους αθλητές, αυτό πολύ μικρός σε ηλικία. Έχουμε δηλαδή τον Σπύρο τον Τανίδη, που είναι ο νεότερος αθλητής αυτή τη στιγμή στο Μπότσια, που είναι ένα άθλημα παραολυμπιακό που η Ελλάδα έχει τον παγκόσμιο πρωταθλητή, τον καλύτερο πρωταθλητή και το χρυσό μετάλλιο στο ομαδικό στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Και ευελπιστούμε, γιατί ο Σπύρος είναι από τους πιο ευφυείς νέους που έχω γνωρίσει εγώ στη ζωή μου. Πραγματικά. Και μια και είναι ένα άθλημα που βασίζεται στην στρατηγική συνεφεία, ότι θα πρωταγωνιστήσει. Αλλά εγώ θα μείνω στο κομμάτι ότι
αυτό που πριν από αρκετά χρόνια δεν ήταν ακόμα δήμαρχος, είχε πει ο Γιώργος Πετρίδης μαζί με τον Γιώργο τον Πεταλωτή, ότι θα μπορούσε να γίνει η περιοχή μας ένας χώρος, ένα μέρος που θα απευθύνεται για τουρισμό για όλους. Χωρίς να το έχουμε συζητήσει έτσι ακριβώς με τον Μάκη, μετά την εμπειρία του Μάκη από μόνος του να έχει έρθει εδώ αρκετές φορές και να έχει κάνει διάφορες δραστηριότητες σε συνεργασία και παρέα με τον Πέτρο τον Ευαγγελίνο, που είναι ο γυμναστής του ΚΕΑΔΑ, ένας από τους δύο γυμναστές του ΚΕΑΔΑ, γυρίζουν και μου λένε ότι κοιτάξτε, θέλω να στήσουμε εδώ πέρα τουρισμό για όλους, δηλαδή όχι μόνο για άτομα με αναπηρία που γνωρίζουμε από όλο τον κόσμο, εγώ και ο Μάκης, λόγω της εμπειρίας μου στο παρελθόν. Έχουμε κάνει πολλά ταξίδια, αλλά και για κόσμο που δεν έχει αναπηρία. Δηλαδή να κάνουμε, έχουν ήδη ξεκινήσει τα παιδιά και κάνουν kite, παρόλο που φαντάζεσαι κάποιος αδιανόητο πώς μπορεί κάποιος να κάνει kite με το αμαξίδιο στην άμμο και στη θάλασσα. Δεν είναι καθόλου μακριά πλέον με, με τον κάθετο άξονα η δυνατότητα να πας για σκι στη Βουλγαρία, με την Κομοτηνή. Έχουμε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε ίσως το φράγμα για την τεχνητή λίμνη στη Γρατινή για αθλητικές δραστηριότητες εκεί πέρα. Καλά, φυσικά το βουνό και την παραλία. Και γενικότερα απευθυνόμαστε και μιλάμε για όλη την περιφέρεια. Εμείς θα ξεκινήσουμε από την Κομοτηνή, θα εκμεταλλευτούμε το κτίριο του Προπατώ και τα γυμναστήρια και τους χώρους της Κομοτηνής για να το απλώσουμε και να το κάνουμε σε όλη την περιφέρεια. Γιατί έχει αυτές τις δυνατότητες ο τόπος μας. Κύριε Καλαρά, όταν μιλούσατε με τον Άλεξ για αυτό ακριβώς το εγχείρημα, για αυτή την ιδέα, για αυτή την προσπάθεια που σχετίζεται μεταξύ άλλων με το εγχείρημα του τουρισμού για όλους, τι είχατε στο μυαλό σας? Εγώ έχω ενθουσιαστεί που θα γίνει αυτό και θα το καταφέρουμε, γιατί λείπει αυτό από την Ελλάδα. Και γενικώς και από όλο τον κόσμο. Είναι πολύ λίγα τα πράγματα που μπορούν να κάνουν τα μέλη σε όλο τον κόσμο. Εμείς, λόγω Κομοτηνής που βοηθάει η κατασκευή της εδώ, που είναι επίπεδη, που είναι προσβάσιμη, που είναι φιλική, προσπαθούμε να την εκμεταλλευτούμε στο έπακρο. Και ο ημιτήριο, ο σύλλογος που έχουμε να διαμένουμε όμορφα, τα γήπεδα που είναι απέναντι, η εμπειρία μας και η όρεξη που έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα, θα προσελκύσουμε αθλητές από όλο τον κόσμο να κάνουν προετοιμασία είτε εδώ, είτε σαν αθλητές, είτε σαν τουρίστες. Και απευθυνόμαστε σε δραστηριότητες που δύσκολα έχει την τύχη να κάνει κάποιος που ζει σε μια πόλη σαν την Αθήνα, σαν τη Θεσσαλονίκη, άσχετα με το αν έχει αναπηρία, ακόμα και χωρίς αναπηρία, ή και σε κόσμο που βρίσκεται εκτός Ελλάδας, το να γνωρίσει και κάτι διαφορετικό από τον ήλιο, την παραλία και το καλό φαγητό. Αυτά. Μου έκανε εντύπωση, Αλέξη, προηγουμένως που έκανες λόγο για extreme sports, τα οποία θα μπορούσαν πραγματικά να κάνουν και οι αθλητές γενικότερα, αλλά και όσοι επιθυμούν να έχουν. Σκεφτείτε ότι ο Περπατώ, μέσα από το πρόγραμμα του ΚΕΑΔΑ, έχει ήδη κάνει κατάβαση του ποταμού Νέστου με κανό και με 6-7 διαφορετικές. Πρόσφατη είναι αυτή η δραστηριότητα. Ναι, το Riverwalk. Συμμετείχαν παιδιά με διάφορες κινητικές αναπηρίες, διαφορετικές κινητικές αναπηρίες, ακροτηριασμό, τετραπληγία, παραπληγία, εγκεφαλική παράλυση, δεν θυμάμαι τι διαφορετικό υπήρχε. Και πρόσφατα δηλαδή ήρθαμε χθες το απόγευμα από την λίμνη Κερκίνη που έγινε στα πλαίσια του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης εκεί πέρα μια βόλτα και κάνανε κανό τα παιδιά, κάνανε τζίπινγκ, δράσεις που σε πολλούς θα φάνταζαν πρωτοπόρες άσχετα με το αν έχει κάποιος αναπηρία ή όχι. Σε όλο αυτό το κομμάτι συμμετείχαν παιδιά με βαριά κινητική αναπηρία και δεν θα ήταν εφικτό να γίνει όλο αυτό. Φυσικά δεν υπήρχε το προσωπικό του Περπατώ, αλλά αν δεν πες το προσωπικό πληρώνεται. Αυτό που πραγματικά είναι. Οι εθελοντές είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο το πόσο βοηθάνε πρώτα απ' όλα οι εθελοντές, δηλαδή η Χριστίνα στη φυσικοθεραπεία, ο Κώστας σε πολλά θέματα, μετακίνηση, κατασκευή αμαξιδίων και των χειρίλατων, υποστήριξη γενικότερα, η Ασούντα. Που κάνουμε και μια πολύ όμορφη δράση και μαγειρέψαμε μόνοι μας πίτσες στον σύλλογο. Ωραία. Με την μητέρα της. Έχω πάρει 5 κιλά. Ο Μιτ που πάλι χάρη στην Ασούντα
καταγράφει όλες μας τις προσπάθειες με βίντεο και φωτογραφία τους, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ένα πολύ ωραίο βίντεο και να υπάρχει αυτό το υλικό για να μπορούμε να το δείξουμε. Η Νάντια που είναι η υπεύθυνη για το κομμάτι της σκοποβολής. Αλλά πάνω απ' όλα αυτοί που πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια είναι ο Γαβρίλη, η Γεωργία, ο Ραφαήλ και η Πόπη που είναι το υποστηρικτικό προσωπικό πέρα του προσωπικού που δουλεύει στο Σύλλογο που αναλαμβάνει να εξυπηρετήσει και να βοηθήσει τα παιδιά σε οτιδήποτε χρειαστεί από πολύ απλά πράγματα όπως είναι ξέρω εγώ, η μετακίνησή τους, mm-hmm. το αμαξίδιο αλλά και πολύ πιο σύνθετα όπως είναι οι καθημερινές ανάγκες υγιεινής γιατί έχουμε να κάνουμε όχι μόνο με παραπληγικούς που είναι αυτόνομοι αλλά και με παιδιά που έχουν τετραπληγία και χρειάζονται περαιτέρω βοήθεια. Σίγουρα είναι για αυτούς μια περαιτέρω εξειδίκευση αλλά εδώ δύσκολα το κάνει κάποιος που πληρώνεται. Ναι. Ή συγγενής που αγαπάει τον άλλο. Δηλαδή εγώ έχω μείνει άφωνος με όλη την προσπάθεια εδώ της Κομωτινής. Και ο πριν που έχω γνωρίσει τον Άλεξ έχει 20-30 φίλους που όλοι το βοηθάνε από εδώ και από εκεί. Τους έχει μοιράσει τόσο όμορφα. Τώρα οι εθελοντές είναι κάπως έτσι και αυτοί. Δηλαδή... Για μας ο Άλεξ είναι η καρδιά μας, το ξέρει αυτό. Δηλαδή δεν είναι λόγια αυτά, είναι για όλους μας. Για όλους μας ισχύει. Το νιώθουμε και εμείς. Αλλά το κέρδισε όμως. Και μιας και κάνουμε κουβέντα για αυτά τα πράγματα, κύριε Ταξιλγάρη, και να δούμε και την πιο έτσι, ίσως πιο την ιδιότητα που συνδέεται και με το Δήμο της Κομωτινής, του εκλεγμένου. Θα ήθελα να θυμηθούμε σε αυτό το σημείο μία κουβέντα που είχαμε κάνει και κατά την προεκλογική περίοδο και αφορά και στο... Έταξε τίποτα. Όχι. Και στο πρόγραμμα το προεκλογικό του Δήμου της Κομωτινής, αλλά είναι άμεσα συνυφασμένο με το τουρισμό για όλους. Εκεί μεταξύ άλλων μιλούσαμε και έχουμε και τα πλάνα ακόμη, μπορούμε να τα δούμε και τώρα αν θα θέλαμε, από τις πρώτες ράμπες που είχαν μπει τότε στο Φανάρι και, και στις παραλίες και το καθεξής. Τι γίνεται με αυτό το κομμάτι του τουρισμού και του Φαναρίου που πλέον και λόγω... Το τουρισμός για όλους δεν είναι μόνο το Φανάρι, ναι, αλλά το αναφέρει... Το αναφέρω ως μία ενότητα που... Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να δούμε, να δούμε την δυναμική στο κέριο ζήτημα που είναι η πρόσβαση και η προσβασιμότητα στο χώρο. Ναι, απλά παρενθετικά να πω ότι είναι μία αναφορά, δεν είναι το όλο, είναι ένα μέρος, μία σκέψη. Ο τουρισμός για όλους... Τι περιλαμβάνει το αναλύσετε. Σε αυτό το κομμάτι, ναι, σε αυτό το κομμάτι είναι εδώ πέρα ο Μάκης που έχει εκφράσει την επιθυμία του να έρθει να δουλέψει πάνω σε αυτό το κομμάτι για το Δήμο Κομωτινής και να στήσουμε ένα γραφείο ΑΜΕΑ με την βοήθεια του Περπατώ αλλά και του Δήμου Κομωτινής το οποίο σε πρώτη φάση θα κάνει την πιστοποίηση και την εκπαίδευση και καταγραφή όλων των προσβάσιμων δομών που υπάρχουν στην περιοχή. Από ξενοδοχεία, δημόσιες υπηρεσίες και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την επαφή με τον τουρισμό και με τον κόσμο που θα έρθει εδώ. Είναι αυτά χώροι εστίασης, μαζικής εστίασης ή διασκέδασης. Υπάρχει ένα, ας πούμε, τραπεί έκφραση μπούσουλας για το πώς θα γίνει αυτή η αξιολόγηση από ένα ανάλογο πρόγραμμα που τρέχει στη Γερμανία και μας έχει δοθεί και θα πηγαίνουμε και θα εξετάζουμε τους χώρους και ανάλογα με το επίπεδο προσβασιμότητας που υπάρχει θα πιστοποιείται ο χώρος. Αυτό όλο το υλικό θα ανεβεί σε ένα κομμάτι του site του Δήμου και θα είναι το πρώτο βήμα για να αρχίσουμε και να λέμε το τι δυνατότητες έχουμε σαν περιοχή όσον αφορά την υποδοχή του κόσμου όπως είναι ας πούμε και το κάμπινγκ του Φαναρίου και δεν θα μείνουμε μόνο στον Δήμο Κομωτινής, αλλά θα πάμε και στην ευρύτερη περιφέρεια. Έτσι θα διεκδικήσουμε ίσως και την προσπάθεια να μπούμε στο πρόγραμμα αυτό εδώ που τρέχει πανευρωπαϊκά για την πιο προσβάσιμη πόλη στην Ευρώπη και να μην το κερδίσουμε μόνο που θα μπούμε σε διαδικασία, θα είναι μεγάλο όφελος για την πόλη της Κομωτινής. Και είναι ένα κομμάτι που έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με τον Δήμαρχο της πόλης. Και θα το κάνουμε με τη βοήθεια του Μάκη του Καλάρα γιατί ο Μάκης και σαν παραπληγικός είναι αυτόνομος μπορεί μόνος του να μπει στα Μάκη και να πάει οπουδήποτε και να κάνει την πιστοποίηση αυτή αλλά και έχει τεράστια εμπειρία γιατί πάρα πολλά χρόνια έχει ταξιδέψει όλο τον κόσμο και σαν παραολυμπιονίκης για την προετοιμασία του αλλά και σαν παραολυμπιονίκης και σαν αθλητής των χειμερινών παραολυμπιακών αγώνων μιας και η ζωή του πλέον είναι μεταξύ Αθήνας και Ευρωπαϊκής. Είμαι συνέχεια στο αεροπλάνο, στη ξενοδοχεία, βλέπω, συναντώ ανθρώπους, αθλητές
βλέπω ότι χρειαζόμαστε. Ξέρω, 20 χρόνια έχω χτυπήσει, έχω πάθει τροχαίο, άρα έχω καλή εμπειρία σε αυτά. Οπότε, εγώ μπορώ με κλειστά μάτια, αν μου πει ο Μάκης ότι κοίταξε αυτό εκεί, το μέρος είναι προσβάσιμο, είναι σαν να το έχω δει εγώ ίδιος ή ίσως και καλύτερα από μένα, γιατί σε πολλά θέματα δίνει λύσεις που λογικά λόγω της αυτονομίας του, εγώ πολλές φορές, επειδή με βοηθάνε άλλοι, μπορεί να μην το σκέφτομαι, γιατί έχω τη βοήθεια από έναν γερό συνοδό μου, ας πούμε. Ενώ ο Μάκης, επειδή είναι 100% μόνος του, μπορεί πολλές φορές να δει σημεία που εγώ δεν θα κάτσω να τα προσέξω. Και το αντίθετο, λόγω της τετραπληγίας, εγώ να δω δυσκολίες που. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, σαφώς. Και καλαρά, τι θα λέγατε. Εγώ με τον Άλεξ έχω συγκατοικήσει κιόλας στο ίδιο σπίτι. Ήμασταν δυο μας. Θυμάσαι που είχαμε πάει κιόλας και μόλις μας μπήκαμε στο αυτοκίνητο, βγήκαμε. Ο Μάκης μου βοήθησε να μπω στα μάξι, να φορτώσουμε τα μαξίδια, ας πούμε, στα μάξι. Ο Άλεξ οδηγούσε, μοιράστηκαμε τις δουλειές, πολύ ωραία. Και το πιστεύουμε γιατί το ζούμε εμείς αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό που έχουμε δυνατότητα να κάνουμε εμείς, γιατί μας αρέσει και έχουμε δυνατότητα και μας δόθηκε ευκαιρία. Παλέψαμε γι' αυτό, δεν μας χαρίστηκε, αλλά έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε βόλτες με τα αμάξια μας, να βλέπουμε όλο τον κόσμο, να κάνουμε πολύ απλά το χόμπι μας και τα γούστα μας. Νομίζουμε ότι αυτό το πράγμα είναι ευκαιρία να το ζήσουν και άλλοι. Πόσο μάλιστα παιδιά με... Πρέπει να προσελκύσουμε και άλλο κόσμο. Ναι. Εμείς είμαστε τυχεροί, δεν ξέρω κάπως μας έγινε, το κάναμε. Πρέπει να μας δουν ότι και να λένε το κάνει αυτός, να το κάνουμε κι εμείς. Ακριβώς. Αυτοί και το κάνουν. Νομίζω ότι είναι... Μας ζηλέψουν. Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι και η Κομωτινή κατάλληλη πόλη, αλλά και η παρέα σας, η μεταξύ σας σχέση πολύ σημαντική, ούτως ώστε να αποτελέσετε για ακόμη μια φορά ένα φωτεινό παράδειγμα για όλους τους άλλους που σας περιστοιχίζουν και πραγματικά να συνεχίσουν να λειτουργούν έχοντας ως δεδομένο ότι πάρα πολλά πράγματα μπορούν, είναι εύκολα να τα κάνουν αρκεί και οι ίδιοι να τα επιθυμούν. Θέλει μόνο θέληση. Ναι. Mm-hmm. Και η παρέα, αυτή που έχουμε οργανώσει εδώ, θα τους βοηθήσουν να έρθουν και να θα τη δουν την όρεξη. Ναι, η παρέα είναι κυρίως δύναμη. Ήδη έχει γίνει η παρέα. Τώρα, πολύ ωραία. Να κάνω ένα ερώτημα σε εσάς, κυρία Καλαρά, σχετικά με την προετοιμασία και την παρουσίαση στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκεί τι προσδοκάτε, τι περιμένουμε από εσάς, ως χώρα. Είναι δύσκολα πράγματα. Εγώ είμαι ένας Έλληνας αθλητής που έχει 3 μήνες το χρόνο χιόνι. Βέβαια, με κάποια βοήθεια από χορηγίες και τέτοια, προσπαθώ να κάνω προπόνηση εις άξια με τους άλλους. Υπάρχουν χορηγίες αυτήν την περίοδο. Ευτυχώς είμαι τυχερός, γιατί ήμουν καλός αθλητής από πριν και έχουν πιστέψει σε μένα και μπορώ να τους διαφημίσω ή τέλος πάντων θέλουν να με βοηθήσουν για κάποιο λόγο. Και έτσι ξεκινάω την προετοιμασία μου σε 10 μέρες. Φεύγω Αυστρία. Έχω 6-7 αγώνες σε όλο τον κόσμο. Με τελικό προορισμό την Ολυμπιάδα της Ρωσίας το 2014 το Μάρτιο. Όταν λέμε όλο κόσμο, Καναδά, Αυστρία, Ισπανία, Κολοράντο, Αμερική. Αμερική και Ευρώπη. Ναι, ναι, ναι. Γιατί συμμετέχω και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και δεν ξέρω, άμα. Έχω διαγωνιστώ ανθρώπους που κάνουν σκι από το 3 τους και είναι τώρα 23. Εγώ είμαι 37 και κάνω 4 χρόνια. Και μπορεί να φοβάμαι καμιά φορά όταν τρέχεις πάρα πολύ. Αλλά νομίζω θα. Με πόσα χιλιόμετρα. Δεν μπορώ να πω που θα είμαι. Με πόσα χιλιόμετρα κατεβαίνει. Και το 2004 με ρωτάγανε, θα πάρεις κάτι, θα κάνεις τίποτα. Λέω όχι. Τελικά πήρα σημείο μετάλλιο. Αποκλείεται να πάρω μετάλλιο, αλλά. Στο τελικό κάτι. Ξέρω, μακάρι. Οι ευχές όλων μας ενώνονται νομίζω και. Μια χαρά θα πάνε όλα. Ναι, ναι. Το έχω γούστο, το γουστάρω. Θα το κάνω. Με πόσα χιλιόμετρα κατεβαίνει το μονοσκι από την πλαγιά. Έχω πιάσει πάνω από 100 χιλιόμετρα. Ναι. Είναι πραγματικά, όταν το βλέπεις live, είναι πραγματικά μοναδική αίσθηση. Ναι, είναι φοβερό. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εντάξει, καλό και το κολύμπι, καλή και η σφαίρα και ο δίσκος, και... αλλά υπάρχουν μερικά αθλήματα που πραγματικά... Τα ζηλεύεις, και μόνο που βλέπεις... Δεν τα φοβάσαι. Ας πούμε ότι ο φόβος δεν υπάρχει γενικότερα ως αίσθηση. Φόβος. Ας πούμε ότι δεν υπάρχει. Και η αδρεναλίνη είναι ένα... Είναι άμεσα συνδεδεμένη με το φόβο, οπότε αυτό κυνηγάς. Εδώ στο Σύλλογο ευχόμαστε να έχουμε πολύ αδρεναλίνη πάντως. Ναι. Και εμείς περιμένουμε να την, γενικότερα να την βλέπουμε και να την καταγράφουμε. Για να ολοκληρώσουμε αυτήν εδώ την κουβέντα. Ο Περπατώ, έχω την αίσθηση από τα πολλαπλά ρεπορτάζ που κάνουμε γενικότερα ότι από το πρώτο χρόνο της παρουσίας του στα δρόμενα της Κομωτινής έχει ένα δυναμισμό, λειτουργεί συστηματοποιημένο υπό την έννοια ότι παράγει έργο αθόρυβα και μεθοδικά. Υπ' αυτή την έννοια
Τι περιμένουμε να δούμε στο εγγύς μέλλον, τι περιλαμβάνει, ίσως τι περιλαμβάνουν ως πρόγραμμα ή προγραμματισμό αυτοί οι μήνες που ολοκληρώνουν το ημερολογιακό έτος? Το βασικότερο κομμάτι είναι να συνεχίσει όσο δυνατόν περισσότερο και με καλύτερη υπαρχή υπηρεσιών το Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης, γιατί μέσα από εκεί μπορείς να κάνεις και όλα τα άλλα μικρότερα προγράμματα, projects που κάνει ο Περπατώ, όπως είναι η εκπαίδευση, ολυμπιακή εκπαίδευση στα σχολεία, η υποστήριξη των ατόμων γενικότερα με κινητική αναπηρία στην περιοχή μας, το να κάνεις όλο και περισσότερα όλο και περισσότερο προσβάσιμη την περιοχή και όχι μόνο την Κομοτηνή, αλλά και να το ανοίγεις αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικότερο κομμάτι, σε συνδυασμό με το ότι τελικά το Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης είναι μια μορφή εσωτερικού τουρισμού, γιατί έρχεται κόσμος εδώ πέρα και συμμετέχει, που δεν είναι απαραίτητα φρέσκο χτυπημένος ή κάποιος που έχει μειωμένη αυτονομία, αλλά μπορεί να έρθει και κάποιος που είναι αρκετά αυτόνομος απλά και μόνο γιατί θέλει να συμμετέχει σε αυτές τις δραστηριότητες που κάνουμε μέσα από το Σύλλογο. Οπότε αυτό είναι ο βασικός μας άξονας, είναι αυτό εδώ, να πετύχει αυτό εδώ. Από εκεί και πέρα, μέσα από διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα, θέλουμε να γίνει κάποια στιγμή η Κομοτηνή και ένα από τα πιο αναγνωρισμένα αθλητικά κέντρα και χώροι δραστηριότητας και αθλητικής δραστηριότητας για άτομα με κινητική αναπηρία, γενικότερα άτομα με αναπηρία και χωρίς αναπηρία από κοινού. Και έχουμε αυτή τη δυνατότητα γιατί έχουμε τους χώρους και, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι μια εύκολη πόλη που περιστοιχίζεται από πολύ νέο κόσμο εξετάσεις των πανεπιστημίων, των τμήματων. Οπότε αυτό είναι το βασικό κομμάτι. Και πιστεύω ότι, επειδή δείχνει ότι έχει αντίκτυπο στα άτομα με αναπηρία πολύ, ότι τουλάχιστον από ιδρύματα που πραγματικά κοιτάνε να στηρίξουν ουσιαστικές δράσεις, όπως είναι το Περπατώ, όπως είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θα έχουμε την υποστήριξη να το συνεχίσουμε. Εγώ ήθελα να προσθέσω ότι δυστυχώς τα υλικά μας για να κάνουμε κάποιο αθλητισμό, σαν ανάπηρος, όλα έχουν κοστολογηθεί πάντα πολύ ακριβά, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έτσι δεν δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον που είναι σπίτι του Αθήνα, δεν ξέρω που μένει, να θέλει να παίξει τέννις, πρέπει να δώσει 5.000 για να παίξει τέννις. Ενώ ένας όρθιος δίνει μια ρακέτα και παίζει. Θες να παίξεις, να κάνεις rugby, θες να παίξεις μπάσκετ, θες να κάνεις bungee jumping, θες να κάνεις σκι. Όλα αυτά έχουν κοστολογηθεί πολύ ακριβά. Εμείς σας λέω πως θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε το υλικό όσο μπορούμε, είτε από χορηγίες, είτε από δωρεές. Δεν ξέρω, κάπως να βρούμε κάποιο κόλπο. Να τα μαζέψουμε και να δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους που δεν είναι πλούσιοι να κάνουν κάποιο άθλημα. Δηλαδή, πρέπει να είσαι ανάπηρος και πλούσιος για να περάσεις καλά στην Ελλάδα. Πρέπει απλά να υπάρχει κάποιος που θα μου πει: Ελά, να δοκιμάζει. Φιλικά, αν μας αρέσει, βρες λεφτά και αγόρασε. Εμείς να έχουμε κάτι να του δείξουμε, να το δείξουμε το άθλημα. Στη συνεργασία με την ΔΕΦΑ που έχει ο Άλεξ τόσα χρόνια, έχουμε και τους γυμναστές να τους δείξουμε. Τους μάθουμε εμείς πώς πρέπει να τους δείξουν και αυτοί με τη σειρά τους θα. Νομίζω ότι και αυτό το κομμάτι της συνεργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό και με το ΔΕΦΑ και στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ίσως και μέσα από ειδικότητες. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που απόψε είσαστε κοντά μου. Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή να συζητήσω και εκ των υστέρων, να συγγνώμη που ζήτησα εκ των προτέρων. Νομίζω ότι την επόμενη φορά θα είμαστε πιο συνεπείς ορισμένα πράγματα. Να είναι καινούργια τα γραφεία, οπότε στούντιο. Ας πούμε ότι έχουμε ένα άλοθη. Όμως έχουμε πραγματικά μεγάλη εκτίμηση και μεγαλύτερη αγάπη. Καλή επιτυχία σε όλα. Και εύχομαι έτσι αυτή η πολύ καλή συνεργασία που βλέπω, η καλή φιλία που υπάρχει, να αποτυπωθεί σε μια μεγαλύτερη συνεργασία. Ναι, για την πόλη και για τη χώρα μας γενικότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Καλαρά, θα θέλετε να συμπληρώσετε κάτι πριν κλείσουμε αυτή μας τη συνέντευξη? Ναι, θα ήθελα να πω ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνω στις σημερινές Ολυμπιάδες, που πρέπει να παρακολουθήσω κάποιους αγώνες, ξέρετε, είναι πολύ ακριβό το άθλημα αυτό. Ευτυχώς όμως έχω βρει κάποιους χορηγούς που με στηρίζουν και θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι η Demo Φαρμακευτική και η BSB, η εταιρεία ρούχων. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να είναι μαζί μου και του χρόνου ή του παραχρόνου να κάνω την προσπάθειά μου έφικτη. Και εμείς το ευχόμαστε σε όλες τις προσπάθειες αυτές που πραγματικά λαμπρύνετε την Ελλάδα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Πατώ και η Κομοτηνή έχει την τιμή να φιλοξενεί εδώ και 2 εβδομάδες πλέον και επίσημα, γιατί σαν τουρίστας και φίλος έχει έρθει αρκετές φορές, τον Μάκη τον Καλαρά, ασημένη Παραολυμπιονίκη του 2004 στο Δίσκο και 5ο του 2008 στο Πεκίνο. Και τον μόνο αθλητή πλέον που
Συμμετέχει από την Ελλάδα, πιάνει όρια για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σότσι της Ρωσίας, στο αλπικό σκι. Στο σλάλομ, γιγαντέο και σούπερ τζι. Καλώς ορίστε λοιπόν κύριε Καλαρά. Θα πρέπει να πούμε ότι ήταν ένας έξυπνος τρόπος αυτός για να δώσουμε εμφατικά και περισσότερα στοιχεία για σας. Βέβαια προηγήθηκε για το ρεπορτάζ που οι τηλεθεατές μας έχουν μια μεγαλύτερη εικόνα. Συνήθως με τον Άλεξ Ταξιντάρη όταν μιλούμε γενικότερα για την Κομωτινή, για τον περπατό, δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην Κομωτινή ως πόλη πρότυπο. Αυτή ακριβώς τον τίτλο, αυτό τον τίτλο επιλέξαμε και για απόψε, για την κουβέντα μας, μιας και αποτελεί πόλη πρότυπο για ανθρώπους με κινητική αναπηρία. Άρα, Άλεξ, κύριε Ταξιντάρη, θα έπρεπε να ρωτήσω πώς αυτό πιστοποιείται ή μορφοποιείται αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή και μέσα από τον περπατό. Άλλο ένα πρόγραμμα 15ήμερο του ΚΕΑΔΑ, του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρία, ΚΕΑΔΑ με έψιλο δηλαδή, να μην παρεξηγηθούμε, τέτοιες μέρες που είμαστε, έχει έρθει σχεδόν στο τέλος, δηλαδή αύριο κλείνει, είναι η τελευταία μέρα, όπου 6 συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν σε δραστηριότητες αναψυχής, σε αθλήματα παραολυμπιακά και οτιδήποτε έχει να κάνει με την καθημερινότητά τους, από πολύ απλά και καθημερινά πράγματα μέχρι πιο σύνθετα. Και είναι αυτό που εγώ προσκομίζω και δέχομαι, ας πούμε, από τα παιδιά αυτά που είναι από όλη την Ελλάδα, είναι ότι θα μπορούσαν και θα θέλανε και ψάχνουν τρόπο για να έρθουν να μείνουν για περισσότερο διάστημα στην Κομωτινή, είτε γιατί έχουν κάποιες εργασίες στα σπίτια τους στην Αθήνα, είτε γιατί γενικότερα θέλουν να μείνουν για περισσότερο καιρό εδώ στην Κομωτινή, και γιατί είναι η πόλη πάρα πολύ εύκολη, επειδή είναι όλοι επίπεδοι και προσβάσιμοι σε μεγάλο βαθμό, ειδικά τώρα πλέον με τους ποδηλατόδρομους, αλλά και γιατί έχει πάρα πολύ νέο κόσμο που βοηθάει ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ατόμων με κινητική αναπηρία και όχι μόνο, μιας και σε αυτούς σε μεγάλο βαθμό βασίζεται και το Κέντρο Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης, εκτός από το προσωπικό του περπατό που δουλεύει μέσα από το πρόγραμμα αυτό που έχει ξεκινήσει με τη στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το Μάκης το έχει πει πολλές φορές αυτό για την πρόσβαση στην πόλη. Τι αποκομίσατε λοιπόν έτσι μέσα και από αυτές τις δύο τελευταίες εβδομάδες στην ενεργό παρουσία σας στον περπατό αλλά και στα δρόμενα της Κομωτινής? Εγώ θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που έχω γνωρίσει την Κομωτινή. Αυτό βέβαια με όθησε ο Ταξιλιντάρης, έτσι με κάλεσε το 2008 για πρώτη φορά και από τότε έρχομαι συνέχεια. Στην αρχή σαν παρέα, τώρα τελευταία όμως 1-2 χρόνια είναι λίγο πιο ενεργός στο σύλλογο, δηλαδή το τελευταίο βασικά καιρό έγινε αυτό. Προσπαθώ να και εγώ με τη γνώση μου, την εμπειρία από τα ταξίδια που έχω σαν αθλητής και να βοηθήσω τα παιδιά που έρχονται εδώ, να τους δώσουμε κίνητρο να βγουν από τα σπίτια τους, να τους δείξουμε τα αθλήματα, να τους δείξουμε και να γίνουν σαν και εμάς. Ναι, τι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε? Ξέρετε, ο Ηρώδικος αποτελεί σίγουρα έναν ενεργό σύλλογο στην περιοχή μας και στα δρόμενα και ίσως πιστοποιεί, έρχεται να πιστοποιήσει μέρος των λεγόμενων σας. Πραγματικά όμως υπάρχει αυτή η καλή μαγιά, θα λέγαμε, ούτως ώστε να αναπτυχθεί εδώ ένας πόλος ο οποίος να είναι ενεργός στον αθλητισμό και μάλιστα και από μικρότερες ηλικίες? Ήδη για μας, για την Κομωτινή, και το λέω απερίφραστα, το όνομα του Άλεξ Ταξιντάρη αλλά και το πρόσωπο και η παρουσία του είναι συνώνυμο με την προσπάθεια και τον αθλητισμό και μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο. Γιατί αυτό είναι ο Άλεξ για μας? Όπως και εσείς, φαντάζομαι, όπως και εσείς για τη χώρα μας, αντίστοιχα. Σε αυτό που λέτε, όλοι οι αθλητές και από την Νότια Ελλάδα, τέλος πάντων, στην Αθήνα, ξέρουμε. Ο Άλεξ το έχει κάνει τεράστια δουλειά στην Κομωτινή. Δηλαδή, μεταξύ μας μιλάμε και λέμε, ο Άλεξ έχει φτιάξει όχι μόνο την Κομωτινή και την περιφέρεια. Όσοι έχουν έρθει και τους έχει καλέσει ο Άλεξ ή κατά τύχη, ξέρουμε ότι πολλά πράγματα έχει κάνει ο Άλεξ στον τόπο σας. Ο Ηρώδικος έχει αθλητές αυτή τη στιγμή από όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Έχει αθλητές από την Αθήνα, από την Πάτρα, μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Και αυτή τη στιγμή το αθλητικό σωματείο Ηρώδικος, που έχει γεννηθεί μέσα από τον περπατό, αλλά ανήκει πλέον σε όλη την Ελλάδα, το τελευταίο απόκτημά της είναι ο Μάκης ο Καλαράς, δηλαδή, ναι, τεράστια τιμή, γιατί έχουμε, όπως είπα, άλλον έναν παραολυμπιονίκη και
αθλητή επίσης των χειμερινών Παραολυμπιακών αγώνων. Αλλά εκτός από αυτό έχουμε παραολυμπιονίκες από τη Θεσσαλονίκη, όπως είναι ο Ανδρέας ο Κατσαρός, από την Ξάνθη την Σεμιχάντη Ριζάουλου, την Αθήνα τον Βασίλη τον Τζαγκάρη, και έχουμε και νέους αθλητές. Ίσως έχουμε αυτή τη στιγμή τον καλύτερο νέο αθλητή στη συγκολύβηση, καλά σίγουρα στην Ελλάδα, αλλά και από τους καλύτερους παγκόσμιους, τον Μιχαλητζάκη τον Δημοσθένη. Οπότε ο Ρόδεκος είναι μια απόδειξη το ότι με σωστή οργάνωση και υποστήριξη μπορείς να αγκαλιάσει αθλητές από όλη την Ελλάδα στα ατομικά αθλήματα. Τώρα στα ομαδικά αθλήματα είναι πιο σύνθετο και πιο δύσκολο. Θα προσπαθήσουμε. Γίνεται όμως και μια προσπάθεια και προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, εκτός από αυτό έχουμε και νέους αθλητές, πολύ μικρός σε ηλικία. Έχουμε δηλαδή τον Σπύρο Δαντανίδη, που είναι ο νεότερος αθλητής αυτή τη στιγμή στο Μπότσια, που είναι ένα άθλημα παραολυμπιακό που η Ελλάδα έχει τον παγκόσμιο πρωταθλητή, τον καλύτερο πρωταθλητή και το χρυσό μετάλλιο στο ομαδικό στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Και ευελπιστούμε, γιατί ο Σπύρος είναι από τους πιο ευφυείς νέους που έχω γνωρίσει εγώ στη ζωή μου. Πραγματικό. Και μια πραγματικό. Και είναι ένα άθλημα που βασίζεται στην στρατηγική, στην ευφυΐα, ότι θα πρωταγωνιστήσει. Αλλά εγώ θα μείνω στο κομμάτι ότι αυτό που πριν από αρκετά χρόνια δεν ήταν ακόμα δήμαρχος, είχε πει ο Γιώργος ο Πετρίδης, μαζί με τον Γιώργο τον Πεταλωτή, ότι θα μπορούσε να γίνει η περιοχή μας ένα χώρος, ένα μέρος που θα απευθύνεται για τουρισμό για όλους, χωρίς να το έχουμε συζητήσει έτσι ακριβώς με τον Μάκη, μετά την εμπειρία του Μάκη από μόνος του να έχει έρθει εδώ αρκετές φορές και να έχει κάνει διάφορες δραστηριότητες, συνεργασία και παρέα με τον Πέτρο τον Ευαγγελίνο, που είναι ο γυμναστής του ΚΕΑΔΑ, ένας από τους δύο γυμναστές του ΚΕΑΔΑ, γυρίζουν και μου λένε ότι κοιτάξτε, θέλουν να στήσουμε εδώ πέρα τουρισμό για όλους, δηλαδή όχι μόνο για άτομα με αναπηρία που γνωρίζουμε από όλο τον κόσμο, εγώ και ο Μάκης, λόγω της εμπειρίας μου στο παραδοσιακό κομμάτι. Κάνει πολλά ταξίδια, αλλά και για κόσμο που δεν έχει αναπηρία. Δηλαδή, έχουν ήδη ξεκινήσει τα παιδιά και κάνουν kite, παρόλο που φαντάζεσαι κάποιος αδιανόητο πώς μπορεί κάποιος να κάνει kite με το αμαξίδιο στην άμμο και στη θάλασσα. Δεν είναι καθόλου μακριά πλέον με, με τον κάθετο άξονα η δυνατότητα να πας για σκι στη Βουλγαρία, από την Κομοτηνή. Έχουμε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε ίσως το φράγμα για την τεχνητή λίμνη στη Γρατινή για αθλητικές δραστηριότητες εκεί πέρα. Καλά, φυσικά το βουνό και την παραλία. Και γενικότερα απευθυνόμαστε και μιλάμε για όλη την περιφέρεια. Παγκόσμια ημέρα των ζώων έχει καθιερωθεί 4η Οκτωβρίου από το 1931 στη Φλωρεντία, όπου πραγματικά σε όλο τον κόσμο υπάρχουν αρκετές ενημερωτικές δράσεις, στοιχείο το οποίο συνέβη και σήμερα στην Κομοτηνή από τη Φιλοζωική. Η 4η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα των ζώων από το 1931 στη Φλωρεντία, όπου σε όλο τον κόσμο υπάρχουν αρκετές ενημερωτικές δράσεις, κάτι που συνέβη και στην Κομοτηνή από τη Φιλοζωική. Γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 1931 στην Φλωρεντία, όπου έγινε ένα συνέδριο ώστε να ευαισθητοποιήσουν το κοινό και τους επιστήμονες για την αγάπη προς τα ζώα οποιοδήποτε είδους. Ζώα που βρίσκονται σε ζωολογικό κήπο, κατοικίδια, αδέσποτα, οτιδήποτε αφορά την πανίδα. Θεωρώ ότι σήμερα είναι μια κατάλληλη ημέρα ώστε να αποδείξουμε με πράξεις αν όντως αγαπάμε και σεβόμαστε αυτά τα ζώα. Καλούμε τους πολίτες της Κομοτηνής, όποιος μπορεί να μας συνεισφέρει είτε κουβέρτες, τροφές, παλιά σπιτάκια, ακόμα να γίνουν και θελοντές στην οργάνωσή μας, ώστε να μεγαλώσει το έργο και η δύναμη της Φιλοζωικής. Καλό είναι βέβαια να γιορτάζεται κάθε μέρα, όχι μόνο μία μέρα το χρόνο, καθώς βλέπουμε πολλές κακοποίησεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Ναι, δυστυχώς η κατάσταση έχει ξεφύγει. Σαφώς και πρέπει να γιορτάζουμε κάθε μέρα. Παίρνουμε αυτή τη μέρα ως μια αφορμή ώστε να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος ακόμα περισσότερο. Δυστυχώς η κατάσταση έχει ξεφύγει, όπως βλέπετε, και στη Ρουμανία, καθώς θα ακολουθήσουν και διάφορες άλλες χώρες, δυστυχώς.
Εμείς θέλουμε να πούμε για ακόμα μια φορά, έχουμε καταντήσει πλέον να γινόμαστε γραφικοί, ότι συνυπάρχουμε στον ίδιο πλανήτη, σεβόμαστε αυτά τα ζώα, έχουν αισθήματα. Ένας άνθρωπος που μπορεί να βλάψει ένα ζώο, άνετα μπορεί να βλάψει και έναν άλλο συνάνθρωπό του. Και πρέπει να είμαστε πιο ευαίσθητοι και πιο συνειδητοποιημένοι στο τι πάμε να πράξουμε. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν μπορώ να πω, είμαστε τα μοναδικά όντα σε αυτόν τον πλανήτη που μπορούμε να σκεφτούμε και να πράξουμε αυτό που θέλουμε. Αυτά εξαρτώνται από εμάς αποκλειστικά, οπότε ας κάνουμε τις πράξεις μας θετικές προς αυτά τα πλάσματα για ένα καλύτερο μέλλον και το μέλλον των παιδιών μας, γιατί αντικατοπτρίζεται η συμπεριφορά μας στα ζώα, στην κοινωνία, στο κράτος. Η κυρία Δημοσθένους μίλησε και για τις δράσεις της φιλοζωικής. Έχουμε σκοπό να κάνουμε πάλι κάποια πάρτι ώστε να ενισχύσουμε τα έσοδα του σωματείου μας. Δράσεις δεν είναι. Στόχος μας είναι να στηρωθούν όσο περισσότερα ζώα γίνεται που κυκλοφορούν στην πόλη μας, ώστε να μειωθούν και οι αγέλειες που υπάρχουν. Έχουμε στόχο να κάνουμε και μια ομιλία σε κάποια σχολεία, ώστε, επειδή πιστεύουμε πάντα ότι η ευαισθητοποίηση ξεκινά από τα μικρά παιδιά, οπότε θεωρούμε να ξεκινήσουμε από τη βάση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη δράση μας. Αυτά προς το παρόν, δεν έχουμε κάτι πιο άμεσο. Σίγουρα τα Χριστούγεννα θα οργανώσουμε τον μπαζάρ όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Και με αυτή την είδηση, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται για απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Channel Thrakis. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί το πρόγραμμα του σταθμού. Ενώ για τα τελευταία νέα ενημερωνόσαστε όπως πάντα μετά τις 11.30 από τον Κώστα το Κότσι. Από όλους εμάς, πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ και ευχές για ένα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, καληνύχτα σας.